Εδώ είμαστε. Τι γίνεται, ρε Νίκο? Παιδιά, παίζει η εθνική ομάδα να πούμε do or die παιχνίδι για να σώσει το μουντομπάς και να πάει στους 8 και με φέρετε εδώ πέρα στούντιο. Τι να κάνω. Δεν μου λες. Αλλά είμαι εδώ. Δεύτερο ημίχρονο θα συνδεθούμε. Θεωρείς και live. Αν αξίζει, δηλαδή μέχρι στιγμής το παιχνίδι το πάμε καλά. Είμαστε 6 πόντους πάνω, ρε παιδί μου. Okay, εντάξει, παίζουμε. Δεν είναι. Γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να κερδίσουμε 12, έτσι. Με συν 12. Αλλά αν το παιχνίδι πηγαίνει εκεί, είναι. Όπα. Γιάννη. Έλα, ρε Γιάννη. Ακούγεται λίγο πίσω, ε. Θες δεν το έχουμε ναι, κλείσει τελώς. Ναι. Ναι, αλλά εδώ αγάπη. Ναι. Είμαστε. Ναι. Έλα, Γιάννη, έλα. Μπράβο. Εδώ όμως είμαστε για άλλο λόγο, ρε εσύ, αγάπη Γαβριλίδου. Εντάξει, ρε Νικό, τώρα ο Πάοκ έχει ησυχία. Περιμένουμε. Ησυχία, δεν έχει ποτέ ο Πάοκ ησυχία. Όχι, λέει. Έκθεση έχουμε. Η πόλη φλέγεται αυτές τις μέρες. Γεγονός και αυτό. Έχουμε και κλειστές παρουσίες στην πόλη. Ναι, αυτό ναι, είναι μια αλήθεια. Έχουμε διάφορες παρουσίες εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, τώρα στην ομάδα τι. Περιμένουμε Σάββατο να έρθει, να ξεκινήσουμε πάλι τους αγώνες. Και μετά ξανά έχει διακοπή τον Οκτώβριο, καπάκι. Μέσα Οκτώβριο, νομίζω. Για αυτό το δράμα που λέγεται μέσα την ομάδα. Ρε φίλε, γιατί υπάρχει αυτό, δηλαδή πότε θα σταματήσει να υπάρχει αυτό. Να πω την αλήθεια, χθες επειδή ήμουν κάπου αλλού, σε κάποια φάση τρώω μια φλασιά ότι παίζει εθνική, βάζω να δω το σκορ. Ναι. Γιατί έλεγα εντάξει, θα κερδίζουμε. Ναι. Και συνδέομαι στο 88 και βλέπω 1-1. Ναι. Και λέω, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει αξία πλέον να ασχολείται κανεί με αυτό. Έλα, τι έγινε. Τάπα. Δεν έχει τάπα, παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων. Δεν είναι καλά ο Λούκας μέχρι τώρα. Ναι, η εθνική δεν τα κατάφερε στο ποδόσφαιρο. Κλασικά πράγματα. Δεν είναι δύσκολη δραματική η κατάσταση. Τι δύσκολη, ρε. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν είναι δύσκολη απλά. Να το φάγαμε, το φάγαμε. Τέλεια. Και έγινε και το 1-0 νωρίς, ρε. Και εκεί που ήσασταν όλοι ότι εντάξει, κάπως θα το πας αυτό το μάτς, θα βάλεις κανένα γκολ παραπάνω. Δεν. Σου ήρθε η ισοφάριση, τέλος. Τέλος πάντων. Αυτά και με την εθνική. Δεν νομίζω ότι αξίζει να μπει κανείς κάτι παραπάνω. Είχαμε την έκθεση. Έχουμε μάλλον την έκθεση. Είχαμε. Πολύ ωραία αυτή η περίοδος για την πόλη, πραγματικά. Είχαμε παρουσία Βαγγέλη Μαρινάκη, Νίκο. Νίκο μου, το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη. Κάποιος μου έλεγε. Εντάξει, λέει, δεν ήθελε να. Τι. Ρε, παιδί μου ήρθε, αλλά δεν ήθελε να προκαλέσει. Δεν ήθελε, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε. Τι να έκανε, να. Δηλαδή, τι. Στην ομιλία λέει καθόταν πίσω. Πού να κάνω, πρώτη σειρά. Να μιλήσει κιόλα. Ναι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει, εσύ. Ναι. Ήρθε, ξέρουμε τι έκανε. Βγήκε, κυκλοφόρησε, Νίκο, γιατί δεν κάθισε μέσα. Κυκλοφόρησε. Κυρίως κυκλοφόρησε, από ό,τι έμαθα. Ναι, κυκλοφόρησαν κανονικά, κανονικότατα, στο ίδιο ξενοδοχείο με Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανονικά. Λένε κάποιοι. Λένε, δεν, είναι το πιο ωραίο είναι αυτό που απορούν πολύ, γιατί αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε στο Μακεδονία Παλάς. Γιατί ναι. Συνήθως μένει στο Μακεδονία Παλάς ο Πρωθυπουργός. Λίγο δύσκολο ήταν αυτή τη φορά. Εντάξει, έγινε και αυτό. Όλη η εβδομάδα νομίζω θα είναι δύσκολη για την πόλη. Γενικά υπάρχει μια. Όχι, μωρέ, πάντα αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι που έρχεται κάθε φορά που μιλάω. Τι λες, μωρέ, σήμερα είδες την κίνηση για το πρωί. Ναι, ρε, εννοώ από πλευράς κλείνουν δρόμοι, πορείες και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Γιατί στις ομιλίες τα απογεύματα δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Κοίταξε το ότι έχει παραπάνω κόσμο, έχει τι να κάνουμε. Εντάξει, έκθεση είναι αυτή η εποχή του χρόνου που η Θεσσαλονίκη γεμίζει. Ναι, θα κλείσει πάλι εκείνο το κομμάτι μπροστά. Που διάφοροι εδώ στην πόλη, αυτή είναι η κορυφαία για μένα. Ποιοι. Εδώ, ρε, παιδί μου, παράγοντες, φορείς και όλα αυτά. Όλο αυτό το κλακαδοριλίκι είναι καταπληκτικό κάθε φορά. Ναι, ναι. Είναι καταπληκτικό. Αυτό που θεωρούν μερικοί ότι έχει και ουσία όλο αυτό που γίνεται, βέβαια. Και ναι. Είναι καλό που γίνεται γιατί ναι. Η πόλη είναι σε πρώτο πλάνο. Ναι. Τι ωραία, ρε παιδιά. Ναι, για 2,5 μέρες είναι σε πρώτο πλάνο, ναι. Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Και είναι σε πρώτο πλάνο όχι για τίποτα άλλο, γιατί έχει γίνει, ρε παιδί μου, κανόνας ότι όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δίνει και κάποια πράγματα από αυτή τη διαδικασία μέσα από την έκθεση, ρε παιδί μου. Δηλαδή γι' αυτό έχει γίνει, όχι για κάτι άλλο. Α, οι εξαγγελίες και όλα ναι, αυτά. Ναι, ότι κάθε φορά έρχεται και δίνει κάτι, ξέρω εγώ, ή ανακοινώνει ναι, ναι, ναι. Κάτι τέλος πάντων. Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε η έκθεση είναι αφορμή τέλος πάντων. Αλλά τι να κάνουμε. Ζούμε και με αυτό, ναι. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, αλλά πέρασε. Δεν ξέρω πώς θα πάει μέσα στην εβδομάδα γενικότερα όχι, η υπόθεση. Ελπίζω να είναι κάθε φορά. Αν φύγει ο Πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι κάθε φορά, η κατάσταση ηρεμεί. Ναι, ρε, και μόνο που θα κλείσει πάλι εκείνο ο δρόμο στο Βελίδιο μπροστά κάθε απόγευμα και μετά όχι πάνω από κάτω, πάνω από πάνω. Πάντα γίνεται αυτό. Γιατί κάθε απόγευμα. Γιατί πάντα όταν μιλάει κάποιος δεν έχουν αποκλεισμό της περιοχής και όλα αυτά. Δεν θα έχει τις ομιλίες όλη την εβδομάδα. Εντάξει, δεν νομίζω να αποκλείσουν το. Ναι, Νίκο, είναι δύσκολα πράγματα. Άσε τώρα. Ξέρω, την Παρασκευή μέχρι να φύγουμε από το κέντρο είδαμε και πάθαμε. Παρασκευή ήταν η χειρότερη μέρα, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Παρασκευή είναι και η μέρα που γίνονται πορείες κάθε φορά το απόγευμα και άντεξε έπλεξε. Αν και νομίζω ότι φέτος ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Άλλες χρονιές θυμόμουν πιο πολύ τα παντούρι. Όχι πορείες, όχι αστυνομίες, τέτοια. Ναι.
ψιλοησυχία έχει φέτος. Ναι. Τέλος πάντων, στο μπάσκετ είναι, γίνεται. Είναι ωραία η εποχή. Εσύ αυτοί μείωσαν 28-31. Εντάξει, το παιχνίδι είναι δύσκολο, ρε παιδιά. Δεν είναι το 12, δεν το παίρνεις έτσι εύκολα. Πω... Τρίτο φάουλ στον Αντετοκούνμπο. Ωραία. Τρίτο φάουλ ο Γιάννης. 1 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Επιθετικό. Δεν το έφαγε, στο Eurostep. Δεν έβαλε το καλάθι ο Γιάννης. Έκανε και επιθετικό φάουλ. Και έχει τρίτο. Δεν είναι, τα παιδιά, δεν ξέρω, εγώ νομίζω και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν είμαστε διαβασμένοι. Μια χαρά διαβασμένοι είμαστε. Δεν είμαστε πολύ αποφασιστικοί. Και σήμερα μας λείπει αυτό το πράγμα. Ενώ ξεκινήσαμε καλά και σε όλα τα παιχνίδια το Ισπανίδη ξεκινάμε καλά. Ναι, και μετά στα περισσότερα ξεκινάμε καλά, αλλά δεν είμαστε αποφασιστικοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα, εντάξει, η Τσέχη είναι καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαία εδώ που είναι και παίζει και με αυτό το αβαντάζ. Είναι καλή, είναι γεμάτη, έχει πολύ τρίποντο. Μπορεί να μην έχει πολλά αστέρια πλέον σαν το Ράνσκι, αλλά είναι καλή ομάδα. Ναι. Εμείς δεν. Το παλεύουμε, το διαβάζουμε, κάνουμε, ράνουμε, δείχνουμε, αλλά δεν έχουμε σωστή απόφαση. Ξέρω εγώ τώρα, ισοφάνισαν κιόλα οι Τσέχοι. Ενώ πήγαμε μέχρι το σύν 9 σε κάποια φάση. Ναι. Δηλαδή, το σύν 12 γενικά αυτή η διαδικασία της κάλυψης της διαφοράς είναι πολύ περίεργη διαδικασία μέσα στο παιχνίδι. Και φουλ πιεστικό. Μπορεί να μην λέει και τίποτα τώρα ότι είναι στο 31-31. Ναι. Μπορεί να μην λέει και τίποτα άμα είναι ισοπαλία, ξέρω εγώ, το σκορ 5 λεπτά από το τέλος. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι το να καλύψει και τη διαφορά. Έλατε, παιδιά. Βάζει έτσι λίγο κάτι παραπάνω δύσκολο. Στο πώς ετοιμάσαι για το παιχνίδι έτσι και πώς είσαι μέσα σε αυτό. Γιατί πρέπει ανά πάση στιγμή να σε πάρει καθόλου από κάτω, πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα να μου φαίνεται πολύ πιεστικό αυτό το σύνολο. Είναι. Δηλαδή, ξέρεις ότι δεν είσαι καλά, γιατί και εσύ ξέρουν ότι δεν είναι πολύ καλά. Και πας με το σύνολο 12, εντάξει, είναι δύσκολο. Κάτι μας λείπει, δεν ξέρω. Η πορεία της ομάδας μέχρι τώρα, δηλαδή, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι τώρα στο μπάσκετ, το δίκαιο είναι να περάσει Τσεχία, τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει. Ναι, εδώ, πολύ ωραία. Το δίκαιο είναι να περάσει Τσεχία, λέω εγώ. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, έτσι. Αλλά τώρα κρίνεται από ένα παιχνίδι και ένα σύντο 10, το οποίο αν σου κάτσει λίγο το παιχνίδι, βρει ένα αριθμό και λίγο ξεφύγει και αλλάξει λίγο την ψυχολογία. Εντάξει, μέσα στο μάτσο είχε μεγάλες διαφορές μέχρι τώρα. Έχει ξεκίνημα ακόμα. Εντάξει. Δεν είναι το πρώτο ημίχρονο πολλές φορές δεν παίζει και τόσο πολύ ρόλο. Ναι, αλλά έχει το θέμα του Γιάννη τώρα. Τα τρία του Γιάννη είναι πρόβλημα, ναι, τα τρία φάουλ. Τα τρία φάουλ του Γιάννη είναι πρόβλημα. Δεν έχει πάει ημίχρονο ακόμα. Ναι. Τέλος πάντων. Μεταξύ τα δύο είναι επιθετικά από αυτά που έχει. Που του έχουν δοθεί. Και τώρα προς το τέλος σχετικά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Ο Σλούκας δεν είναι καλά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Γενικότερα δεν έχει πάρει πολύ δημιουργία, παύλα εκτέλεση. Τα βάζει ο Καλάθης όμως. Ναι, αλλά είναι μόνος του. Και επίσης είναι θέμα που σήμερα υποτίθεται ότι θα θέλαμε να το κάνουμε. Είναι να κουμπίσουμε την μπάλα και στο post λίγο. Είτε στον Μπουρούς, είτε στον Πρίντεζη. Δεν το έχουμε κάνει καθόλου. Για να φτύρουμε τους Τσέχους εκεί που δεν είναι και τόσο δυνατοί και ουσιαστικά έχουν έναν σέντερ. Αυτόν τον μπάλα. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εντάξει. Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι. Έχει χρόνο, θα το δούμε. Σλούκας μία σε δύο βόλες. Σλούκας στην καριέρα του έχει 88% και 90%. Εντάξει, τραυματίστηκε πριν το μπάσκετ. Ναι, αλήθεια. Αυτό τι να κάνω. Τώρα και είσαι πίσω. Όχι ευτυχώς. Το γλιτώσαμε. Τέλος πάντων. Τι άλλο γίνεται, αγάπη, για πες. Τι να γίνει, ρε Νίκο. Ο Πάοκ τι έχει, ρε σε αγάπη, δηλαδή. Τίποτα. Ο Πάοκ, Νίκο, επιστρέφει προπονήσει μετά από δύο μέρες χαλάρωσης. Αποφόρτησης. Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό το διάστημα ήταν διάστημα μήνυ προετοιμασίας, τέλος πάντων. Δουλέψαμε φυσική κατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα. Σε υψηλές εντάσεις. Mm-hmm. Παρασκευή, οικογενειακό διπλό με το ημερικά 19. Σωστά. Επήραμε δύο μέρες ξεκούρασης. Μάλιστα. Κοίτα, δεν είναι και πολύ αυτή. Δεν λείπουν πάρα πολύ. Λείπουνε. Σκέψω ότι λείπουν οι τρεις στην Ελλάδα. Όχι, τέσσερις στην Ελλάδα. Okay. Λιμνιός Γιαννούλης, Πέλκας Πασχαλάκης. Ναι. Εσίτη που παίζει αύριο. Δηλαδή ναι. Είναι το χειρότερο για τον Εσίτη, νομίζω. Γιατί... Ένα φιλικό έχουν να δώσουν αυτοί από ό,τι έβλεπα. Ναι, και είναι αύριο, ρε εσύ. Είναι τελευταία μέρα. Ναι, οκ. Okay. Νομίζω παίζουμε την Ουκρανία στην Ουκρανία. Ναι, νομίζω. Okay. Γυρνάει τελευταίος. Τουλάχιστον θα έχει πιο νορμάλ ταξίδι από τον. Ναι, πιο κοντινό. Ναι. Πιο κοντινό. Από τον γυρίσει από την Ιγυρία, ας πούμε. Ποιο άλλο. Δεν ξεχνάω. Ο Βαρέλα είναι τραυματίας, ο Ελκαντούρη είναι τραυματίας. Ο Μιχάη, η Αλβανία τελείωσε χθες, οπότε επιστρέφει κι αυτός. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και μετά είναι δεν σου λείπανε καμιά δεκαπενταριά παίχτες. Είναι τραυματίες, είναι Καντουρί εκτός. Αγκούστο εκτός, Βαρέλα εκτός. Ναι. Δεν είχε πάρα πολύ θέμα ο Κρέσπο. Κόσμο να δουλέψει. Θέμα ναι. Και ο Ακπόμ. Ναι. Πέντε άτομα. Εσύ είναι τους υπόλοιπους, λείπουν αρκετοί. Ναι. Σήμερα επιστρέφουν οι προπονήσεις κανονικά. 32-33 χάμουν στο ημίχρονο, παιδιά. Τελείωσε. Να καλύψουμε 13 πόντους τώρα. Ναι. Ημίχρονο λοιπόν. Στο Τσεχία, Ελλάδα. Ναι. Επιστρέψαμε στις προπονήσεις. Το πρωί ήταν η προπόνηση, νωρίς. Λογικά η Διεθνής της Ελλάδας θα είναι κανονικά.
Και τελευταίο στην Τετάρτη ο Εσίτη. Mm. Περιμένουμε να δούμε κυρίως τώρα το ενδιαφέρον στους τραυματίες βασικά. Να δούμε αν είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Βαρέλα, ο οποίος επιστρέφθηκε γνωστό νησί, Νίκο, αλλά έκανε εκεί θεραπείες, από ό,τι είδαμε. Έκανε το παιδί, μπράβο. Να δούμε πώς είναι και να δούμε πώς είναι και οι δύο, Κρέσπο και Ακπομ, που δεν είχαν τόσο σοβαρά θέματα. Mm-hmm. Νομίζω και ο Καντουρί και ο Αγκούστο σιγά σιγά είναι να επιστρέψουν, γιατί τα θέματα του ήταν λίγο ενημερώ. Καντουρί, εγώ γενικά θεωρώ ότι όταν είναι επιστρέφει από έναν τραυματισμό, δεν τον πιέζει, τον αφήνει και όταν αισθανθεί ότι είναι 100% μπαίνει. Εγώ δεν είναι παίκτη που πιέζεται. Γενικά λέω ότι τον πιέζει, ναι. Όχι μόνο για αυτό το κομμάτι που τώρα έχει τραυματισμό. Ναι. Γενικά δεν τον πιέζει με συνεχόμενα παιχνίδια μεγάλων απαιτήσεων, γιατί μα φάνηκε είναι ξεκάθαρο ότι έχει θέμα, τι να κάνει. Ναι, φάνηκε κιόλα. Φαίνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις επιβαρύνθηκε λίγο παραπάνω, πήρε παραπάνω χρόνο με Ευρώπη, Ελλάδα και όλα αυτά, ήρθε πάλι ο τραυματισμός. Μικρός ή μεγάλος. Εντάξει, και μόνο που τον έχεις πάλι ναι. Και ξεκινάς με τραυματισμό στο ξεκίνημα, είναι ένα καμπανάκι για τον Καντουρί. Οπότε ουσιαστικά εκεί συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Ο Αγκούστο είναι εκτός από εκείνη τη φάση με το σπρόξιμο που είχε πέσει πάνω στο δοκάρι. Ναι. Εκεί. Από εκείνη τη φάση είχε θέμα. Έπαιξε όσο μπορούσε να παίξει το υπόλοιπο παιχνίδι. Αλλά θα μείνει εκτός. Είναι μάλλον και αυτός εκτός. Ναι. Αν όλοι αυτοί είναι κανονικά. Δεν είναι στη διάθεση του Φερέιρα, το Σάββατο ψήλο έχει ένα θεματάκι στο Περιστέρι. Καλά, δεν το συζητάμε. Αν σου λείπουν τόσοι. Ναι. Και αν πάλι έχει θέμα στον άξονα. Ναι, υπάρχει ζήτημα. Εν ώψη Περιστερίου και εν ώψη γενικότερων. Η συνέχεια μετά μέχρι την επόμενη διακοπή έχει απαιτητικά και σημαντικά παιχνίδια. Κοίτα τώρα έχει. Το Περιστέρι, είναι ο Άρης, μετά είναι η ΑΕΚ. Μετά Τρίπολη. Και μετά είναι Τρίπολη και. Α, μετά την ΑΕΚ λες εσύ. Ναι. Κάτσε, κάπου εκεί στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου δεν έχει ξανά με διακοπή. Γύρω στις 15. Νομίζω μέχρι την Τρίπολη παίζει. Παίζει και Τρίπολη. Ναι. Εντάξει, είναι μια τετράδα αγώνων πολύ απαιτητική. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με ΑΕΚ και Αστέρα εκτός και Ατρόμητο και τον Άρη Τούμπα. Είναι... Νομίζω σταλάζει όλα. Εννοείς, σταλάζει όλα τι, στο κομμάτι του... Αν ξεκινήσεις καλά τη τετράδα, την πας καλά ναι. Και ψυχολογικά. Mm-hmm. Αν σκοντάψεις το ξεκίνημα, νομίζω ότι μετά βάζεις ακόμη πιο δύσκολο στον εαυτό σου. Γενικότερα. Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι η περίοδος που είναι τώρα η ομάδα, διακοπής, ok, αυτή, το πρώτο ξεκίνημα της σεζόν αυτής, νομίζω ότι μου μοιάζει αρκετά με το ξεκίνημα της δεύτερης σεζόν του Λουτσέσκου. Που... Πριν τα... Ή μάλλον όχι, που ήταν μετά τον, μετά τον αποκλεισμό από την έστρεψη, τέλος ναι, πάντων, ναι, ναι. Που εντάξει, έγινε με τον Λουτσέσκου στον πάγκο, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Αν θυμάσαι τότε... Και μετά τη διακοπή και πριν. Ναι. Παρότι όλοι περιμέναμε να δούμε κάτι καλύτερο όσον αφορά απόδοση, δεν το βλέπαμε. Ναι. Δεν έρχονταν κάποια αποτελέσματα, υπήρχε λίγο γκρίνια και μετά έρθει και το Μάστι Ξάνθη που άλλαξαν όλα. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο είναι. Το θέμα είναι αν μπορείς να πάρεις τα αποτελέσματα που σε βολεύουν και θέλεις, χωρίς ακόμα να παίζεις τόσο καλά. Δηλαδή, εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, αν στα παιχνίδια. Ατρόμητο, Άρη, ΑΕΚ, Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοση με βάση αυτά τα οποία θέλει ο Φερέιρα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμα χρόνο. Να σου για πω αυτό δική το μου την αλήθεια. Το θέμα είναι να σου έρθουν τα αποτελέσματα έτσι, ναι. Για να μην επιβαρυνθείς ψυχολογικά. Να σου πω δική μου την αλήθεια, πιο. Όχι δύσκολο. Θα σου πω, ναι, ίσως και πιο δύσκολο θεωρώ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο παρά αυτά με τον Άρη και την ΑΕΚ. Γιατί θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο μάτσο ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο πλέον. Να πάρει πράγματα. Δεν το φοβάμαι δηλαδή στην Τούμπα με τον Άρη. Ναι, δεν το φοβάμαι γίνεται. Και στο ΆΚΑ. Ξέρεις τι γίνεται. Το Περιστέρι είναι το πρώτο όμως. Ναι. Και έχεις θέματα και τώρα είναι, μέσα και στην Ελλάδα. Και είναι ο Ατρόμητος, okay, ναι. Δεν είναι... Θέλεις να είσαι υψηλοκίνδυνο, αλλά πολλές φορές μπορεί και το όνομα του αντιπάλου να μην σε κάνει. Αλλά εγώ είχα αυτή τη λογική με την Σλόβαν Μπρατισλάβα, να σου πω την αλήθεια, για την ομάδα, ότι... Στο τέλος, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα κάνει αυτό που πρέπει για να περάσει και δεν το έκανε. Ναι. Και λέω την εμπιστοσύνη μου την έχασα. Ναι. Προς την ομάδα. Γιατί πίστευα στα δύο παιχνίδια με τη Σλόβαν ότι είτε παίζοντας πολύ καλά και με δύο νίκες, είτε μέτρια, είτε άσχημα, τη δουλειά θα την κάνει και δεν την έκανε. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μένει τόσο εύκολα πίσω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν το αφήνουν τόσο εύκολα πίσω. Ακόμα και αυτά τα παιδιά που είναι πολύ έμπειρα.
Καλά. Είναι κάτι που πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό σου και το παιχνίδι να σε βοηθήσει, με τον Ατρόμητο για παράδειγμα τώρα, για να το αφήσεις πίσω. Ναι. Επίσης, δηλαδή, αν μείνεις πίσω στο σχόλιο με τον Ατρόμητο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το γυρίσεις. Επίσης, εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποιοι παίκτες δούλεψαν ακόμη πιο σε μεγαλύτερη εντάσεις την προηγούμενη εβδομάδα φυσική κατάσταση. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο και πώς θα τους βγει αυτό στο παιχνίδι. Ναι. Γενικά είναι μια σύνθετη περίοδος, νομίζω. Και έτσι όπως έχει καθίσει με τους τραυματισμούς, που ψηλό είναι πλέον αρκετοί, και με τις απουσίες αυτές τις μέρες, με την κατάσταση συγκεκριμένων παικτών. Δεν θα μου κάνει δηλαδή εντύπωση να δούμε έναν Ίγκασον το Σάββατο. Και ο Βαρέλα, ακόμα και να είναι καλά, δεν παίξει. Ναι. Είναι διάφορα πράγματα. Στη μεσαία γραμμή, με τον Καντουρί εκτός και τον Αγκούστο εκτός, μένεις με ένα δίδυμο η City. Πιθανόν λέμε τώρα έτσι, γιατί ναι, πρέπει μέσα στην εβδομάδα να δούμε. Ναι. Η City και Μίσιτς που δεν είναι και το πιο εύκολο να συντονιστεί ή να συνεργαστεί. Δεν σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Ο η City θα ήταν πολύ καλό να μείνει εδώ και να δουλέψει με την ομάδα, αλλά κλήθηκε στην Εθνική. Δηλαδή από όλους τους διεθνείς. Ήταν ένας άλλος, γι' αυτό κλήθηκε. Ναι, και πιστεύω ότι από όλους τους διεθνείς, αν ένας έπρεπε να μείνει πίσω, ήταν ναι, ο Εσίτη. Ναι, αυτός ο NDD τραυματίστηκε, γι' αυτό κλήθηκε ο Εσίτη. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να το πει και αυτόν κάτι. Μετά από τόσα χρόνια επιστρέφει στην Εθνική Νιγηρία, εντάξει, προφανώς και θα έπρεπε να πάει. Οπότε κάπως έτσι. Αλλά έχει στο μυαλό σου ότι μετά σε περίπου ένα μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μιλάμε για Μαουρίσιο σιγά-σιγά. Θα μιλάμε ίσως και για Βιερίνια σιγά-σιγά. Και υπάρχει και ο Βέρμπλουμ, ο οποίος έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί από μία μερίδα ακόμη και του τύπου να υπήρχε αισιοδοξία ότι θα έπεσε κιόλας τώρα. Είναι πάρα πολύ. Αλλά είναι τόσο... εγώ θυμάμαι και τι μας μετέφεραν από την προετοιμασία, ότι ο παίκτης είχε θέμα ακόμη και οπτικό. Δηλαδή έβλεπε στο πόδι του και ήταν διαφορετικό από το άλλο πόδι. Είναι τόσο σημαντικός αυτός ο τραυματισμός που αν δεν είσαι από 50 πλευρές σίγουρος ότι δεν κινδυνεύει τέλος πάντων και είναι έτοιμος, δεν το ρισκάρεις με τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι ένας τραυματισμός που μπορείς να ρισκάρεις λίγο παραπάνω να μπει και να παίξει ο παίκτης, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο τραυματισμός ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ναι. Και μιλάμε δηλαδή, τώρα Σεπτέμβριο. Ότι επιστρέφουν οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Βιερίνια τραυματίστηκε στο τέλος και είναι με ένα μισή μήνα πριν. Έχουν περάσει 9 μήνες. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ένας τραυματισμός πάρα πολύ δύσκολος. Ειδικά στο κομμάτι της αποκατάστασης, παύλα αποθεραπείας. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τραυματισμός. Υπάρχουν και άλλοι ίσως παράμετροι. Ίσως να είναι και δυσκολότερο σε αυτή τη στιγμή που υπάρχει σε έναν αθλητή. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, γιατί είναι η ηλικία του. Είναι το γεγονός ότι δεν έχει κάνει και την προετοιμασία πριν. Οπότε γενικά είναι ένα βαρύ κορμί. Είναι πολλά στο Βέρμπλουμ που δεν συνηγορούν στο να επιστρέψει σε γρήγορα. Σε το πιο σημαντικό για το Βέρμπλουμ είναι να είναι 200% σίγουροι όλοι και ο ίδιος ότι έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να επιστρέψει σε κομμάτι, να επιστρέψει σε φάση να είναι αγωνιστικά έτοιμος. Μετά το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και αυτό που λες προετοιμασίας είναι ένα δεύτερο, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί είναι πολύ περίεργος τραυματισμός. Το γεγονός για το Βέρμπλουμ είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό που κάνει είναι κάποιος προπονείς μαζί με την ομάδα και μετά ρίχνει ρυθμούς και συνεχίζει το μικρό. Την Παρασκευή πήρε καθόλου. Όχι. Γιατί στο προηγούμενο είχε παίξει, γι' αυτό λέω. Και δέχτηκε χτύπημα. Τον Αύγουστο. Ναι. Και, δηλαδή και να ψεθέλει. Ναι. Χτύπησε και εκεί. Ναι. Οπότε όχι, ουσιαστικά αυτό. Μία διαχείριση υπάρχει για τον, τον Βέρμπλουμ. Ενώ ας πούμε πλέον σε πολλά κομμάτια της ομάδας μπαίνει ο Μαουρίσιο. Τον βλέπεις ότι είναι καλά και αισθάνεται καλά, πατάει καλά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων αυτά θα βρούμε μπροστά μας στην πορεία. Σιγά σιγά θα επιστρέφουν και αυτοί στην καθημερινότητά μας. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά και στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο της Εθνικής και όλα τα υπόλοιπα, να μπούμε και στα πιο πολλά θέματα του ΠΑΟΚ, όσα υπάρχουν ανοιχτά. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία, κατεβαίνοντας στο κέντρο, στο δεξί σας χέρι είναι τα νέα γραφεία της Αναδομό. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων στις καλύτερες τιμές της αγοράς και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα σας τα κάνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η στοίχημα είναι παρέα μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, με επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ό,τι θέλετε υπάρχει σε στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Για εσάς οι οποίοι ακόμα δεν έχετε κλείσει το εισιτήριό σας, προλαβαίνετε να το κάνετε. 13, 14, 21, 27 και 28 Σεπτεμβρίου στις 10 παρατέταρτο στο Βεργίνα Θέατρο. 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες ενός από τους μεγαλύτερους
συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού. Πίσω από το πιάνο, το Γιώργος Δεοφάνους θα πατάει τα πλήκτρα και για να αφηγηθεί με τα τραγούδια του πως ο δικός του δρόμος μετρά φέτος 30 χρόνια και τον έχει οδηγήσει σε μια τόσο έτσι, σπουδαία μουσική πορεία. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Όλγα Βενετσιάνου, η Δήμητρα Σταθοπούλου και μια πενταμελής ορχήστρα βρίσκονται πάνω στη σκηνή μαζί με τον συνθέτη και τραγουδάνε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Η προπόληση από το καζίνο το 24ωρο, από τα καταστήματα public και διαδικτυακά μέσα από το www.ticketservices και tickets.public.gr. Η τιμή είναι από 15 ευρώ με ένα ποτό και πληροφορίες στο 2310-491-234. Ωραία παράσταση ήταν αυτή. Έχει γράψει πάρα πολλά μεγάλα τραγούδια, θα φάνω. Θα πάμε στο διάλειμμα, Νίκο, και επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι δύσκολα. 42-39 η Τσεχία. 6-30 έχουμε το τέλος. Ακόμα χρόνο, αλλά το πλέον είμαστε συν 15 που πρέπει να καλύψουμε. Στην τρίτη είναι περίοδο. Δύσκολο. Στην τρίτη περίοδο, εντάξει, έχουμε 3,5 λεπτά έχουν παιχτεί. Γενικά το θέμα είναι, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι, να μην μας πάρει από κάτω. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι μπήκε και το κούμπο με τρίτο φάουλ να πάει στο 5, πάμε λίγο σε πιο φλεξ σχήμα τέλος πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω το Παναγιώτη μένει μέσα. Τι μπορεί να μας προσφέρει σε αυτή την περίπτωση. Να μοιάσει τώρα το κούμπο και να καλά αυτό πρίντεζι. Γιατί οι Τσέχοι στο δεύτερο μήχρονο παίζουν ζώνη. Δηλαδή, εκείνο το παιδί στον πάγκο, ο Βαγγέλης ο Μάντζαρης, okay, μπορεί να μην έχει κάνει τις καλύτερες σεζόν τελευταία χρόνια, αλλά ένα πράγμα ξέρει να κάνει καλά. Αυτό του έχει απομείνει. Να σουτάρει, να στάσει τρίποντα. Ζώνη παίζουν οι άλλοι. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν λέω θα μπει μέσα και θα βάλει 4 και θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Οκ. Okay. Αλλά μπορεί να μας δώσει κάτι τέλος πάντων. Οκ. Okay. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής. Φάουλ δεν ήταν εδώ. Το δώσε επιθετικό. Το δώσε επιθετικό, ναι. Κάτσε να δούμε. Πώς να το κούμπο λίγο αλλάξει το σκηνικό. Είναι αλλά έχει το φόβο του φάουλ, εσύ. Παίζει απελευθερωμένα. Εντάξει τώρα και εσύ έχει το φόβο του φάουλ. Εδώ το δώσε τρία με το τίποτα. Οκ. Okay. Θα είναι λίγο πιο προσεκτικό τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, 41-42 το σκορ στην όμορφη Σενζέν. Τώρα η Εθνική δεν θέλει μόνο την νίκη σήμερα με τη Τσεχία. Νομίζω ότι αν θέλαμε μόνο την νίκη, είτε έτσι τελειώσει, θα την παίρναμε. Η διαφορά είναι το θέμα που πρέπει να καλύψουμε. Να τρύπω το κούμπο, βάλω τώρα Γιαννάκη. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, το βάζω Γιαννάκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Σενζέν, Νίκο, που λέει ότι στο μετρό, ναι, όταν έρχεται ο σειρμός να επιβαστεί, έχει μια ταμπελίτσα επάνω και σου λέει πόσα άτομα είναι μέσα στο βαγόνι σου. Τι λες. Ναι. Εκπληκτικό. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Και έχεις δηλαδή τη δυνατότητα, άμα θες. Ναι, ρε, ξέρεις ότι μέσα έχει 10 άτομα, έχει 30 ναι, άτομα, έχει 40, έχει 5. Ναι, ξέρεις. Άμα ξέρεις πως στο βαγόνι έχει πάρα πολύ κόσμο, λες ότι άσο, θα πάρω το ναι, επόμενο. Ναι. Που το επόμενο μπορεί να έρθει σε 2 λεπτά. Όχι σε 22. Στη Γερμανία μια φορά έχω πάθει αυτό το οποίο το έχουν πει αρκετοί, αλλά είναι πραγματικότητα, το έχω ζήσει και εγώ. Το να έχει ειδοποίηση ο πάνω θα καθυστερήσει, ξέρω εγώ, το τρένο. 1 λεπτό. και έγραφε τέτοιο. Έγραφε new time, νέα ώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Και ξέρω, το κοιτούσε και έλεγε τώρα, όχι, ρε, στι αρχέ που ξέρω εγώ, ναι, θα κάνουμε μια. Και έλεγε, ξέρω εγώ, να έρθει, ξέρω εγώ, 12 και 3 για παράδειγμα, 12 και 4. Ναι. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας σιγά-σιγά. Τα δικά μας, λέγαμε και πριν, εντάξει, δεν υπάρχει πολύ κινητικότητα γενικότερα στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που έλεγε ο Σταύρος την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι βλέπεις λίγο μία ησυχία σε όλα τα επίπεδα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το σοκ από τη Σλόβαν ήταν μεγάλο. Ναι, ένα περίμενε. Γιατί να σου πω λίγο κάτι. Ξέρεις τι, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι το ανάλογο σοκ που είχες πάθει από την έστρα σου τότε. Ήταν διαφορετική η κατάσταση τότε. Ξέρεις, εγώ ναι, νομίζω. Μεν πάλι ήταν μεγάλη αποτυχία, οκ. Okay. Ναι, μεν. Και τότε είχες μεγάλους στόχους και μια ομάδα ακριβή και όλα αυτά. Αλλά αυτό το φετινό ήταν χειρότερο. Και όχι, γιατί και έμεινες έξω από την Ευρώπη όντας πρωταθλητής και κυπελούχος. Και είναι και το άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το financial fair play, το οποίο φυσικά και είναι κάτι που σε απασχολεί, έτσι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Και επίσης, νομίζω ότι επειδή με τον Άγιαξ η εικόνα της ομάδας ήταν καλή, και αν δεν είχε γίνει, το είχε γίνει με τους διαιτητές, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω ότι θα μπορούσε να έχει περάσει κιόλας. Ήσουν λίγο ψηλό. Έβγαζε μια σιγουριά ότι περνάω στο μήλο του Europa League. Δηλαδή, το είχαμε λίγο στο μυαλό μας ότι είναι και ψηλό τσεκαρισμένο. Και σου ήρθαν δύο κακές εμφανίσεις. Γι' αυτό σου λέω. Και το σοκ, εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ άσχημο που δεν είχε τώρα παιχνίδια. Δηλαδή, μέσα από τα παιχνίδια θα μπορούσε αυτό το σοκ να μείνει πίσω. Ίσως να ξεχαστεί μέσα από τα παιχνίδια. Μια ηρεμία. Ίσως ήταν και ηρεμία. Δεν ξέρω αν θα ήταν ηρεμία. Μπορεί να ήταν και περισσότερα νεύρα μέσα από τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Αλλά
θα το άφηνες πίσω. Τώρα είναι κάτι που το συζητάς ακόμα. Είναι κάτι που σου έχει αφήσει. Ψιλοσυντηρείται, ναι. Ναι, σου έχει αφήσει μια πληγή που δεν ξέρεις αν θα την κλείσεις και πότε. Είναι μια διαδικασία πολύ περίεργη. Ναι. Αλλά πρέπει να τη ζήσουν όλοι. Και εκτός από αυτό, είναι μια διαδικασία περίεργη και με έναν καινούριο προπονητή, έτσι. Στον οποίο νομίζω ότι έχουν πέσει αυτή τη στιγμή όλα τα βάρη. Καλείται να βγάλει, να βρει λύσεις και για το αγωνιστικό. Για το εξαγωνιστικό, με διάφορες κουβέντες που γίνονται με την ομάδα και με τους παίκτες, την ώρα που κι αυτός θέλει μια βοήθεια για να προσαρμοστεί λίγο στα πράγματα. Είναι πολύ λογικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα την έχει τη βοήθεια, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του Μπράνκο, έτσι. Το πρόσωπο κλειδί. Είναι ανοιχτό το θέμα. Ο Φερέιρα. Ναι, οκ. Okay. Αποτελεί το πρόσωπο κλειδί γιατί είναι δύσκολο. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι. Αλλά ο ίδιος πρέπει και να ψήσει και να χτίσει μια νοοτροπία συγκεκριμένη ομάδα με αυτόν πια προπονητή. Συν το κομμάτι το αγωνιστικό που χρειάζεται βελτίωση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δύσκολο είναι, το καταλαβαίνω. Τέταρτο Γιάννης. Πολύ ωραία. Είδες. Δύσκολο είναι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι μια διαδικασία τέτοια που πρέπει να τη φέρεις εις πέρας. Τα αποτελέσματα δεν νομίζω θα τα δούμε άμεσα. Αν τα πάει καλά. Αλλά αν τα πάει άσχημα θα τα δούμε άμεσα. Έτσι νομίζω. Κλειδί είναι τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή πάρε μία νίκη στο Περιστέρι με 0-1 και με μία φάση και ένα γκολ. Ναι. Πάλι θα υπάρχει γκρίνια βέβαια. Αλλά ναι, είναι άλλη γκρίνια όταν. Με τις νίκες. Και με τις νίκες παίρνεις και εσύ αυτό το παιχνίδι. Άλλη γκρίνια, ναι, ακριβώς. Και πιστεύεις σε αυτό που παίζεις, πιστεύεις ότι αυτό που δουλεύεις βγαίνει στο γήπεδο και πιστεύεις σε όλα γενικότερα. Και βρίσκεις την ηρεμία σου. Γιατί νομίζω είναι θέμα καθαρά ηρεμίας και συγκέντρωσης στο ξεκίνημα. Δεν μπορεί ο Βάρελα να είναι κακός παίκτης ξαφνικά. Δεν μπορεί το δίδυμο με τον Κρέσπο να μην αποδίδει ξαφνικά. Ναι, και πρέπει να έχουμε δεν υπάρχει ηρεμία. Πρέπει να έχουμε λίγο και στο νου μας ότι κάθε παίκτης μπορεί να έχει την κακή του περίοδο, ένα ντεφορμάρισμα και όλα αυτά. Έτσι. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Μπορεί και ένας παίκτης δεν μπορεί να πηγαίνει μόνιμα στα κόκκινα και να είναι μόνιμα σε ανωδική πορεία. Θα έχει και τα κάτω, θα έχει και τις στραβές του περιόδους. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Ναι, γεγονός αυτό. Κοιτάξτε, ο Πάοκ έκανε και μία προετοιμασία. Για να μην την πάρω στο Γιάννη. Έλα, ρε, εσύ. Ούτε το τρίποδο του Λούκα δεν πήγε. Η παρουσία του Γιάννη σε αυτό το διάστημα μας έχει μπερδέψει. Και ενώ τώρα το φάουλ έχει δύο άστοχα σου, μια ένα λάθος πριν σε έναν συνδυασμό που πήγε να τρέξει. Έλα. Θα τον πει, θα δώσει και ποιο θα την βάλει μέσα. Α, ο Καλάθης, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άντε, 42-44. Γενικότερα είναι πολλά πράγματα που στον Πάοκ τρέχουν αυτή τη στιγμή. Προφανώς και η προσοχή στο αγωνιστικό, γιατί. Είναι αυτό που λέμε, μέσα από τις νίκες όλα μπορούν να εξορροπηθούν κάπως. Το ζητούμενο είναι να έρθουν τα αποτελέσματα. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες που έχουν θέματα και από εκεί και πέρα το μάτι με τον Ατρόμητο προφανώς και είναι αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ακολουθούμε το παιχνίδι με τον Άρη που είναι ένα διαφορετικό εντελώς παιχνίδι. Θα έχουμε και εισιτήρια τέλος εβδομάδας από ό,τι ενημερώθηκαν οι Κομοσκοβέτες. Θα δώσουμε εισιτήρια για κόσμο. Αλλά συμβαίνουν και πολλά. Στα Πέριξ, δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο δεν μπορείς λίγο να το αφήσεις στην άκρη. Για μένα έχει και συμπαιολογική σημασία, έχει και πολύ μεγάλη σημασία γενικότερα. Δεν το θεωρώ κάτι που πρέπει να περάσει έτσι. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Είναι περίοδος τώρα τέτοια. Δεν ξέρω. Πώς να το εξηγήσω. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ναι. που ήταν εκτός πραγμάτων τα τελευταία 4 χρόνια, πόσο ήταν, ναι. έχουν τόση λύσα για να ξαναείνε στα πράγματα και να είναι αυτοί που αποφασίζουν, που έχουν ρόλο τέλος πάντων. Ναι, που τους κάνει να μην τους ενδιαφέρει το οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να λειτουργούν όπως λειτουργούν με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία ενώ τους έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό. Είναι τέτοια η λύσα τους για την εξουσία και για το να είμαστε εμείς κουμάντο που και να φάμε και παραπάνω κράξιμο και να μας την πούνε για το συγκεκριμένο και ξανά και ξανά και ξανά και να είναι όπου πηγαίνουμε εκεί και να λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί σε όλα τα θέματα, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, ρε, είναι αυτό που γίνεται απροκάλυπτα. Ναι. Αλλά είναι και λίγο προκλητικός ο τρόπος, γιατί σου λες κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή, μην με κοροϊδεύεις μέσα στα μάτια μου, ρε. Ναι. Ναι.
Είναι αυτό. Ότι γίνονται κάποια πράγματα εντελώς απροκάλυπτα πλέον. Ναι. Και υπάρχει αυτό το πράγμα ότι δεν μας φαίνεται τίποτα πλέον περίεργο. Το έχουμε ξεπεράσει σε αυτό το στάδιο, το ότι γίνεται κάτι και λέμε πώς έγινε αυτό. Πλέον είναι κάτι, έγινε και αυτό. Ναι. Απλά επειδή εμείς εδώ δεν ξεχνάμε γενικότερα, έτσι, και δεν... ρε παιδί μου, είναι πράγματα τα οποία μοιάζουν και βλέπεις άλλη αντίδραση στο ένα και άλλη αντίδραση στο άλλο. Ναι. Έτσι, εγώ θα υπενθυμίσω πέρσι, όχι τέτοιο καιρό, λίγο πιο πριν, mm-hmm. όταν ακουγόταν ότι το Open θα έπαιρνε τις ορφανές μέσα εισαγωγικά ομάδες τηλεοπτικά. Χαμός. Και θα πήγαιναν εκεί. Ναι. Που ξαναλέω, ακουγόταν. Έτσι, ήταν μια φήμη. Ανακοινώσεις είχαμε από διάφορες ομάδες. Εμείς δεν θα πάμε ποτέ εκεί. Ηρωνικά αποσταρίσματα. Ηρωνικά αποσταρίσματα και όλα αυτά. Δεν έγινε. Okay. Τώρα, εγώ δεν σου λέω ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα που είναι με την Nova. Μπορεί να γίνει όμως. Πιστεύω στο τέλος δεν θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Το να πάει στα χέρια του Μαρινάκη δηλαδή. Αλλά αφήστε μου, μιλάμε, είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι. Ναι. Είναι ένα ενδεχόμενο. Και πέρα από εμάς εδώ, από κανέναν άλλον δεν υπάρχει το παραμικρό. Ναι. Από κανέναν άλλον. Δηλαδή, φωνάζουμε εμείς από εδώ και δεν φωνάζουμε. Φωνάζουμε με στοιχεία. Με πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Κι όμως, είμαστε μοναδικοί. Και όταν λέω φωνάζω, δεν εννοώ εγώ και αγάπη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι. Και όλοι οι άλλοι, δεν κάνουν κουβέντα. Οπότε εγώ τι πρέπει να σκεφτώ. Τι πρέπει να σκεφτώ όταν στη σκέψη Παύλα Φήμη πέρσι να αναλάβει το Open ομάδες που δεν είχαν τηλεοπτικό συμβόλαιο έγινε ό,τι έγινε και στην πρόταση ο Θανάσης πάνε γυρίζει στο παιχνίδι. Ναι, εσύ. 7 πόντους συνεχόμενους είναι 5 εθνική. Μπράβο. Άντε. X-Factor ο Θανάσης μέχρι τώρα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και έκανε και τάπα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, μη το βάζεις ρε Χρούμπαν, τι παιχτάρα είσαι, τι παιχτάρα ρε Χρούμπαν. Παιχτάρα στην Ήμπρου Χριστοκιώση, τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει πολλές φορές. Παιχταράς και σκόρερ. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, είναι αυτό το πράγμα, ότι πέρσι σε κάτι ανάλογο που δεν έγινε τελικά υπήρχε πολύ μεγάλη φασαρία και φέτος σε κάτι που πάει να γίνει, όλοι έχουν κάνει τουμπεκί, κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν αντιδράει. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, για έναν ΑΕΚΤΣΙ είναι μεγάλη υπερηφάνεια να τον πληρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων του η εταιρεία που ανήκει, αν ανήκει σε κάποια φάση, στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Ναι. Ή για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι μια πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Δηλαδή να βγαίνουν 5, υπέγραψε φέτος. Ναι. Ξέρω εγώ, 5. Νομίζω κάπου εκεί. 5 εκατομμύρια από τη τσέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη για να πάνε σε αυτόν. Για να πάνε στον Παναθηναϊκό. Τους είναι κάτι πολύ έτσι υπερήφανο και μια στιγμή πολύ χαρούμενη. Καλά, για κάτι άλλο εδώ πέρα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Δεν... Καλά, άστο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Μία ακόμα μέρα στην και δουλειά. Οι τυφλοί έχουν δει σε αυτές τις περιπτώσεις. Οκ. Okay. Ναι. Αυτοί μπορεί να λένε τα δικά τους. Okay. Η πράξη δείχνουν. Ναι, σωστά. Δε. Στο τέλος της ημέρας όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και όλοι καταλαβαίνουν γιατί ο ΠΑΟΚ κυνήγησε όλο αυτό το κομμάτι με το ΠΑΟΚ TV και γιατί υπήρχε αυτή η στροφή από φέτος, γιατί έγιναν όλο τόσο γρήγορα. Ναι. Και γιατί όλοι όταν έλεγαν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ο ΠΑΟΚ επέμενε. Ναι. Γιατί ερχόταν αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, είναι αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα αυτό. Αλλά αν εσύ στην επιχείρησή σου έχεις τρομερό οικονομικό πρόβλημα, έτσι, σε πολλά εκατομμύρια μέσα. Mm-hmm. Και σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Χ επιχειρηματίας, μπορεί να στολίσει αυτό το θέμα. Δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι. Δεν σε επηρεάζει αυτό. Μα σίγουρα σε επηρεάζει και προφανώς άμα ο ίδιος επιχειρηματίας σου το λύσει το θέμα της επιχείρησης σου που είσαι μέσα, ο ίδιος επιχειρηματίας μετά μπορεί να σου ζητήσει κάτι άλλο. Ναι. Και ναι, μπορεί ναι, ναι. Τέλος πάντων να λειτουργεί με άλλον τρόπο. Ή σου πει ότι αν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο θα γίνει αυτό. Ναι, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι. Καλά, αυτό το κόμπο στον ενδιασμό του Θανάση. Έκλειψε νομίζω όλα τα τζάκια. Αυτό το σχήμα μας έχει βοηθήσει πολύ εδώ τα παιδιά. Σαν να κλέβουμε την μπάλα. Μπράβο, ρε Θανάσαρε. Μπράβο, ρε Θανάσαρε, παλίκαρε. Έλα, 8 δευτερόλεπτα. Γιατί άλλαξε το χ μπάλα. Δεν έχει αλλάξει το χ. 8 δευτερόλεπτα.
Φάουλ έδωσε ο Αλίτης. Τζάμπολ έδωσε. Την πήραμε την μπάλα. Μπράβο, μπράβο τα παλικάρια. Ο Θανάς έχει μπει μέσα. 8 δευτερόλεπτα νομίζω και εγώ ότι δεν πρέπει να αλλάξει κατοχή. Απλά έχει δώσει τζάμπολ και πρέπει να έχουμε εμείς κατοχή. Τώρα. Ναι, γιατί ο Λαριτζάκης λίγο. Ναι. Ο Θανάς έχει μπει και είναι σαν να έχει βαρέσει μία. Ναι, ναι, ναι. Ένα κουμπί έχει πατήσει τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς έχει βαρέσει. Και έχει αλλάξει το momentum του παιχνιδιού. Έχει βάλει 9 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη ενέργεια. Και ο Γιάννης λίγο αγρίεψε με τα 4 φάουλ, σου λέει κάτσε εδώ είμαστε. Γεια σου ρε Θανάσα ρε. Μπράβο, λοιπόν τα παιδιά πάνε να το γυρίσουν το σκηνικό. Ναι, μα τόση ώρα εκεί Κώστα που πάνε κολλά. Βάλε και λίγο λαριτζάκι, βάλε και λίγο από εδώ από εκεί. Τι πήραμε την επίθεση, πρέπει να την πήραμε. Εάν τη βάλουμε και πάμε με 8-9, ναι την έχουμε. Με 8-9 πόντους να ξεκινήσει τώρα την περίοδο, τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Το έχουμε γυρίσει λίγο ρε παιδί μου το κουμπί τώρα. Εντάξει. Το έχουμε γυρίσει λίγο. Έχουμε αλλάξει το momentum με το Θανάση μέσα από το κούμπο. Και ο Καλάφης είναι πολύ καλό σήμερα. Έλα και μπράβο, ρε. Πάλι το κούμπο. 11 από το Θανάση. Αυτό είναι ο Σαντοκούμπο που πρέπει να παίζει σήμερα. Αυτό είναι ο Σαντοκούμπο που πρέπει να παίζει. Λοιπόν, συν 8 πάμε στο δεκάλεπτο. 9-57. Και έχουμε να καλύψουμε άλλου 4 τώρα. Μπράβο. 11 πόντου έχει βάλει ο Θανάση αυτό το διάστημα. Ναι, να σου πω κάτι. Ο Καλάφης ήταν απελπιστικά μόνο του σήμερα. Ναι. Εγώ που νομίζω ότι ο Καλάφης μπορεί να μα ανεβάσει πάρα πολύ επίπεδο στην ομάδα. Θεωρώ ότι δεν έχει κάνει και τόσο καλό τουρνουά, παρότι διαβάζω διάφορα δεξιά-αριστερά, αλλά okay, εντάξει. Σήμερα είναι ο μοναδικός ο οποίος τραβάει και ήθελε κάποιον έναν ακόμα λίγο να πάει δίπλα του. Και έχει έρθει ο Θανάσης από τον πάγο και έχει βάλει νομίζω 11 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούμπος. Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με ενέργεια σε άμυνα, επίθεση και όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν, άντε να δούμε. Νίκο, παρακαλώ. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα. Αλλά επειδή ξέρω ότι είσαι. Εσύ νιώθεις από φαΐ. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί εγώ, ας πούμε, μπορείς να μου δώσεις. Ένα οποιοδήποτε κρέας. Μπορείς να μου δώσεις και ένα άλλο είδος κρέατος και να μην καταλάβω τι είναι. Ωραία. Ναι, εσύ ναι, νιώθεις ναι. Όμως. Εγώ νιώθω, ναι. Άρα εσύ είσαι να πας την Κυριακή στην έκθεση. Είμαι. Ναι. Τι έχουμε είσαι εκεί? Να πας την Κυριακή στην έκθεση, όπου υπάρχει μια εκδήλωση που διοργανώνει το Σωματείο Κρεοπολών Θεσσαλονίκης με τίτλο Taste the Meat. Θα μάθεις εκεί τα πάντα. Θα σου πούνε οι άνθρωποι ακριβώς τι κρέας είναι το ένα, τι κρέας είναι το άλλο, πού είναι καλύτερο το ένα, πού είναι καλύτερο το άλλο, πώς μπορείς να το μαγειρέψεις, τα πάντα. Επίσης, μπορείς... παιδιά, πλέον όπως έχετε καταλάβει. Είναι επιστήμη, είναι ολόκληρη επιστήμη. Ναι. Το πώς κόβεται, το ποιο κομμάτι είναι. Ναι, τίποτα. Όλα αυτά. Μέχρι να φτάσουμε όμως για να φάτε ένα πολύ ωραίο κομμάτι για να πει το πολύ ωραίο αυτό, μοσχάρι, ξέρω εγώ, ό,τι και αν ήταν. Είναι μια διαδικασία που. Το πώς οριμάζουν τα κρέατα και τα ζώα μέσα, το τι τρώνε, είναι μια διαδικασία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ρυσί, μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας για το φάμε. Θα σου πούν οι άνθρωποι τι είναι το κάθε ένα. Θα μάθεις τα πάντα, ωραία. Θα βγεις από εκεί πολύ πιο ενημερωμένος για το κομμάτι αυτό. Πολύ ωραία. Το event είναι στο περίπτερο 8 στις 6.30 την Κυριακή και παρουσιαστές θα είναι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος και ο Γιάννης Σερβετάς, οπότε γενικότερα θα είναι ένα ωραίο απόγευμα. Στην έκθεση, Taste the Meat λοιπόν. Την Κυριακή στις 6.30 στο περίπτερο 8. Πολύ ωραία. Για εσάς οι οποίοι δεν έχετε κλείσει ακόμα τα εισιτήριά σας, προλαβαίνετε να το κάνετε. 13, 14, 21, 27 και 28 Σεπτεμβρίου. 30 χρόνια Γιώργος Δεοφάνου στο Βεργίνα Θέατρο στο Ρίτζεσι Καζίνο. Ο δικός μου δρόμος λέγεται η παράσταση. Όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει τουλάχιστον μία φορά κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Θεοφάνους. Θα τις μοιραστεί μαζί σας μαζί με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, την Όλγα Βενετσιάνου, τη Δήμητρα Σταθοπούλου και ο Γιώργος Θεοφάνος πίσω από το πιάνο στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να προμηθευτείτε όλο το 24ωρο από το καζίνο, από τα καταστήματα public, διαδικτυακά από το www.ticketservice.gr και το tickets.public.gr. Η τιμή είναι από 15 ευρώ με ένα ποτό για να ακούσετε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Θεοφάνους. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφή. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών αλλά και επαγγελματικών χώρων και θα γίνουν όλα με συνέπειση στο χρονοδιάγραμμα που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στο κομμάτι των ανακαινήσεων, από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή. Από αυτά που μου λέτε εσείς που το έχετε βιώσει όλο αυτό το κομμάτι. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Μπορείτε να παίξετε τώρα live και την Ελλάδα. Έχετε και άλλες πολλές επιλογές, έχετε και ποδόσφαιρο. Από κινητό, tablet, υπολογιστή μπαίνετε και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάνουμε live broadcasting τώρα το παιχνίδι. Ναι, γιατί είμαστε 6 λεπτά πριν το τέλος. Θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ. Θα ακούμε από πίσω τι γίνεται. Είμαστε στο 67-57. Έβαλε καλάθι και φάουλο Παπαπέτρου. Έχουμε φτάσει 2 φορές στο συν 12. Τη διαφορά δηλαδή που θέλουμε για την πρόκριση. Έχουν κάνει τα παιδιά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Με μπροστάρι το Θανάση Αντετοκούμπο. Είμαστε τώρα στο συν
10. Παραμένουμε. Έλεγε πριν ο συνάδελφος ότι η Τσεχία έχει 10 στις 10 βολές. Και εμείς τώρα με αυτή που χάσαμε έχουμε 9 στις 16. Σε ένα παιχνίδι που παίζει τη διαφορά των πόντων, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και η μία βολή που μπορείς να χάσεις, μπορεί να παίξει, να παίξει ρόλο. Παίζουμε με Λούκα, Καλάθη, Παπαπέτρου και τους δύο Αντετοκούμπο τώρα. Λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Πήγε μέσα ο Γιάννης και δίνει επιθετικό και είναι πέμπτο. Φωνάζει όλο το γήπεδο. Ο Γιάννης πάει προς τα αποδυτήρια. Για να δούμε. Ο διαιτητής επιμένει για επιθετικό φάουλ. Πρέπει να είναι το τρίτο επιθετικό φάουλ που δίνει στο Γιάννη ή το τέταρτο. Συγχώρεται και ο αρχηγός ο Μπουρούσης. Λέει και πώς τα κότσι να πάνε στην γραμματεία διαμαρτυρού. Για να δούμε τη φάση. Ο Γιάννης περνάει. Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω, νομίζω, και εγώ νομίζω ότι είναι αμυντικό το φάουλ. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου στημένος ο Μπάλβιν. Δεν τον έχει βρει με τον ώμο στο στήθος που πολλές φορές το μπερδεύουν οι διαιτητές και το δίνουν. Δεν είναι πέμπτο φάουλ αυτό για τον Αντετοκούνμπο. Δεν είναι πέμπτο φάουλ για τον Αντετοκούνμπο αυτό. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό σφύριγμα. Και για το φάουλ που σφυρίζεται που δεν είναι και για το ποιος το κάνει το φάουλ και είναι πέμπτο. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θετικό φάουλ εδώ. Χάσαμε την ευκαιρία για ένα δίποτο πέρα από όλα τα άλλα και χάσαμε και τον Αντετοκούνμπο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Με το πέμπτο φάουλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε εδώ πέρα. Χριστό, έχετε την έρτα από πίσω λίγο πιο χαμηλά. Να δούμε τι άλλο γίνεται. Γενικά, αγάπη. Μετά το ποδοσφαίρο δεν νομίζω να έχουμε κάτι περαιτέρω. Δεν έχουμε. Έτσι, όχι, προπόνηση όχι. Είχε σήμερα το πρωί ή όχι. Νωρίς σήμερα το πρωί. Οκ. Okay. Από Τετάρτη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουν γυρίσει όλοι. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι περισσότερο τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τις οραματίες. Και το παιχνίδι με τον Ανατρόμο, το οποίο είναι το ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ. Δύο βόλες έχει τώρα ο Μπάλβιν για τους Τσέχους. Μπορεί στο τέλος της ημέρας, για το παιχνίδι αυτό το οποίο παίζει η εθνική ομάδα, αυτή η διαφορά στις βόλες είναι αυτή που κάνει και τη διαφορά. Ναι. Μπορεί στο τέλος της ημέρας αυτό το κομμάτι να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την εθνική. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο η νίκη που θέλει, είναι. Και για την κάλυψη διαφορά. Και όταν εσύ έχει χάσει 7 βολές και ο αντίπολος έχει βάλει όλες, αυτό το οποίο κάνεις εντός παιδιάς δεν το παίρνεις πίσω όταν είσαι στις βολές. Και πλέον δεν έχει τον Αντετοκούνμπο εθνική, ο οποίος Γιάννης σήμερα δεν έχει πολύ καλό στην αλήθεια. Και στο κομμάτι που αλλάξαμε το momentum του αγώνα το κάναμε χωρίς αυτόν μέσα. Βάλανε τίποτα ρε Μπουρούσαρε. Δεν το έβαλε ο Μπουρούσαρος. Και νομίζω έκανε φάουλ στη διεκδίκηση του rebound ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, έτσι νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, έχει ακόμα. Γενικά θα πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι τα παιδιά εκεί πέρα. Έχει ακόμα 5 λεπτά, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Δεν έγινε τίποτα, πήγαμε στους 12. Όπως δεν έχει γίνει και τίποτα και τώρα που είμαστε στους 8, ή μπορεί να πάμε και στους 6 άμα ευστοχίζουν. Έχει στους 5. Έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να μας πάρει από κάτω. Τώρα εδώ και αυτό το φάουλ. Και να μην το έδινε, δεν σου λέει κανένα τίποτα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Όχι, τον έσπρωξε λίγο το κούμπα, είναι πάνω στην διεκδίκηση τέλος πάντων. Α, και είναι και βολές γιατί είναι πέμπτο ματικό. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία και δύο βολές του Τσέχους. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει μία επιστολή της Λάρισσας στη Super League που ζητάει να γίνουν επειγόντως έλεγχοι ντόπινγκ. Ναι. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι παίκτες επίπεδου γάμα εθνικής μεταβάλλονται σε Ρονάλντο. Νίκο Μασκοβίτη. Η Λάρισσα ζητάει επειγόντως να γίνουν έλεγχοι σε παίκτες και αιμολυπτικοί και κανονικά έτσι όπως γίνονται μέχρι στιγμής. Γιατί λέει ότι είναι πάρα πολλές οι σκιές στο πρωτάθλημα. Είπα Ελάρισα. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι γι' αυτό. Προχθές δεν έκανε κάτι. Άφησε κάτι αιχμές. Για το Μελισανίδη. Όχι, εκτός από το Μελισανίδη. Γιατί άλλο. Για κάτι που έγινε με τον Μασούρα στον Πανιόνιο. Κάτι πάλι δεν είχε μια γραπτή δήλωση του Κούγια, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι τις προηγούμενες ημέρες. Είδα ότι έγινε μια κουβέντα για τον Μασούρα. Ναι. Γιατί έχει μια φασαρία του Πανιωνίου με αυτόν τον Μασούρα και πήρε θέση και η Λάρισα με κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Να σου πω, ξέρω εγώ. Για να το ζητάει κάποιους λόγους θα έχει. Ναι. Η ΠΑΕΑΕΛ, έτσι δεν είναι. Κάτι θα έχει να ζητήσει τέλος πάντων. Κάτι θα έχει να. Να έχει φωνάξει γι' αυτό, ξέρω κάτι εγώ. Έχει στο μυαλό του τώρα εκεί στη Λάρισα. Και το σωστό είναι να γίνονται έτσι τώρα πέρα από την πλάκα. Και από το κομμάτι που έχει να κάνει με Λάρισα και Κούγια. Ναι. Okay. Πρέπει να γίνεται αυτή η δουλειά που νομίζω ότι γίνεται πάντως. Μα αυτό να γίνεται. Είναι μέσα στη διαδικασία των αγώνων τέλος πάντων. Είναι κάτι που υπάρχει. Ναι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου. Απλά
οι έλεγχοι που γίνονται, από όσο ξέρω και από τον μπάσκετ, mm-hmm. το ίδιο γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μετά από κάποια παιχνίδια, τυχαία κάποιοι παίκτες ναι. δίνουν δείγμα. Ναι, αυτό είναι. Okay. Εντάξει. Τώρα, αν ζητάει κάτι παραπάνω, Λάρισα, τι να το κάνουμε. Ολυμπιακός αγώνας, Γουάντα να το κάνουμε. Ναι. Λίγο δύσκολο. Υπάρχει και μια πολύ ωραία συνέντευξη του Λέω Μάτο στη Φόρτσα, mm-hmm. όπου μιλάει για όλα, για το πρωτάθλημα. Μεγάλη απώλεια με τη Σλόβαν. Πολύ μεγάλη απώλεια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη που απολύτη. Δεν έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά, αλλά είναι ο Μάτος που ξέρει πέντε πράγματα θα δώσει. Ρε παιδιά, παιδιά τώρα όμως, ρε παιδιά δηλαδή, ρε παιδιά. Μην τις χάνετε τις βολίτσες, ρε παιδιά, τώρα για το που φτάσαμε. Άντε χάσαμε όσο ήταν να χάσουμε, τώρα πρέπει να τις βάλουμε. Άλλη μία είχαμε τον Παπαπέτρου, 69-61 είμαστε. Για συνέχιση, για πες για το Μάτος. Έχει μιλήσει τη Φόρτσα για mm-hmm. το πρωτάθλημα, για τη φετινή μάχη, για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Λέει ότι η UEFA δεν μας ήθελε εμάς. Νομίζω το έκανε σαφές στα παιχνίδια με τον Άγιαξ αυτό. Σχολιάζει γενικότερα και την κατάσταση και την εικόνα της ομάδας. Είναι πολύ ωραία. Στο ΠΟΑ 24 υπάρχει ένα κομμάτι και φυσικά όσοι είχατε την ευκαιρία να πάρετε τη Φόρτσα την έχετε διαβάσει. Και από εκεί και πέρα πάμε σχετικά στο μπάσκετ. Που εκεί νομίζω ότι υπάρχει η ζωή. Στο μπάσκετ, κοίταξε τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το αγωνιστικό πια. Mm-hmm. Μετά από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έξω αγωνιστικού, θα βάλεις και τρίποντο, Θανάση, ξανά. Έλα ρε, πόρε. 7 η διαφορά. Είμαστε μέσα στην 7. Οι Τσέχοι γενικότερα έχουν αντιδράσει και νομίζω ότι το πέμπτο φάουλ του Γιάννη μας πήρε από κάτω. Νομίζω ότι το πέμπτο φάουλ μας επηρέασε πνευματικά κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει. Πω, μη πει αυτό. Το τρίποντο το Πέτερκα, όχι. Το rebound να πάρουμε όμως, το πήραμε το rebound. Άντε πάμε. Λοιπόν, 3:50 έχει ακόμα. Ξαναλέω ότι έχουμε χρόνο. 63-70 το σκορ. Έχουμε χρόνο. Για την Ελλάδα. Έχουμε. Μες. Έλα ρε Ιωάννη. Έλα ρε Ιωάννη. Ας μπει και ένα όμως. Πήραμε rebound. Φάουλ. Πήραμε φάουλ. Και δύο βολές. Πάτσε τη γραμμή. Τίποτα από τα δύο. Πολύ ωραία. Πάτσε. Μάλιστα. Στο μπάσκετ που λες, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε πια με το αγωνιστικό. Καθώς ξεκινάει η διαδικασία των φιλικών. Βέβαια, σίγουρα το πρώτο φιλικό που θα γίνει την Τετάρτη. Με την Ελευθερούπολη είναι εντελώς προπονητικό. Θα είναι κλειστό. Είναι αρκετά πιθανό να είναι κλειστό και το δεύτερο φιλικό με τη Λεύσκη. Και νομίζω ότι η εικόνα θα πάρουμε από τα φιλικά για τα Μαυροσκούφια. Πότε ξεκινάνε, την επόμενη εβδομάδα. Πανιώνη και Ιωνικό, αν δεν κάνω λάθος. 14 του μήνα το πρώτο παιχνίδι, Σάββατο. Mm-hmm. 18 το δεύτερο σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή Τετάρτη, και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο, όχι αυτό που έρχεται, το άλλο, ο ΠΑΟΚ θα είναι στη Βουλγαρία, θα δώσει εκεί δύο φιλικά στο τουρνουά της Τριλισκή, που εκεί πια νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα πάνω κάτω για το τι περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα και το ρόστερ έτσι όπως δομήθηκε τις τελευταίες ημέρες έκανε την πρώτη προπόνηση όλοι μαζί το Σάββατο. Ναι. Δηλαδή και μετά την τελευταία άφηξη που ήταν του Άρον Μπες του Καναδού. Οπότε σιγά σιγά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα φιλικά θα έχει το ενδιαφέρον του για να δούμε σίγουρα κάποια πράγματα από τους καινούριους παίκτες και το πώς όλα αυτά τα καινούρια πρόσωπα, γιατί μιλάμε για 6 ξένους και έναν Έλληνα, το Σαρικόπουλο, συν τους 3 τους περσινούς, τον Τσόχλα, τον Μαργαρίτη και τον Σχίζα, να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Χατζηνικόλα, αν είναι να μείνει, που συνεχίζει προπονήσεις με την ομάδα, και ένας ή δύο από τους Καραμανόλη Καρά. Έχουμε νομίζω αρκετό δρόμο ακόμα να δούμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Για δώσε λίγο, Χρήστο. Καλά, σκένει ματσάρα στο μεταξύ. Ίσως και το καλύτερο του παιχνίδι με την Εθνική. Τα βλέπεις τώρα εδώ. Δεν υπάρχει εμφαστικό τώρα εδώ. Πριν έχασε ο Παπέτρου. Τώρα εδώ, σου λέγανε ότι την πήρε καλά την μπάλα. Δεν σου τα ρε. Μα να σου πω λίγο κάτι. Εδώ η δουλειά έχει γίνει στο τρίποντο. Δηλαδή η δουλειά που βγαίνει μέσα από το play τέλος πάντων ή από την κίνηση του καλάθι είναι το σούτ από την γωνία. Και του Παπέτρου και του Λούκα. Εδώ το παίρνουμε γιατί φοβόμαστε. Έχει κολλήσει εκεί 63-70. Τώρα πήγε 70-65. Ναι. Έχει 2-50. Μα έχουμε χάσει 4 επιθέσεις τελευταία. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και υπάρχει τέλος πάντων ένας φόβος. Δηλαδή έχασε ένα τρίπο τον Παπαπέτρο πριν. Εντάξει, okay, το έχασε. Πάμε στην επόμενη επίθεση ελεύθερο σου ταρέτο. Μην το λυπάσαι. Θα το στάρετο καλά μπροστά στο ψηλό. Λογικά. Όχι. Πάει προς τα μέσα. Κλείστηκε ο καλάθης. Ναι. Τη δίνει στο Σλούκα. Τώρα σπατάει νομίζω είναι για 2 το σουτ. Και είναι στόχο. Πήραμε το rebound όμως. Έλα, καλά, θα το βάλει τώρα. Θα το βάλει τώρα. Ήμαρτον, δηλαδή. Όχι, παιδιά. Νομίζω ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο.
να το ξαναφέρουμε το μάτσο εκεί που το φέραμε πριν. Πω, μην μπει αυτό όμως. Αυτό θα μπει όμως, γιατί αυτό σήμερα είναι σε μεγάλη βαριά. Σε σκότωσε. Ο Βογάτσικ. Ναι. Και έτσι το συν 12 έχει γίνει συν 2, γιατί αυτός ο Μποχάτσικ βάζει ένα ακόμα τρίποντο. Νομίζω δεν έχει καμιά κοσαριά πόντους αυτός. Αυτό είναι. Να, αυτό έγινε πριν το Παπαπέτρου. Ναι. Ο Παπαπέτρου δεν το πήρε, μας έμεινε την μπάλα στο τέλος. Δεν κάναμε τίποτα. Πήγαμε, τρακάραμε μέσα. Ο Μποχάτσικ εδώ που δεν φοβάται το πήρε και το έβαλε. Και έχει γίνει το σκορ 70-68. Νομίζω πλέον είναι θαύμα να το γυρίσουμε. Δηλαδή το momentum χάθηκε, πήγε στους Τσέχους πλέον, πήρε time out ο Σκορτόπουλος, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να αλλάξει κάτι. Έχει ακόμα δύο και κάτι, αλλά είναι πολύ δύσκολο πλέον. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες του αγώνα, νομίζω ότι οι Τσέχοι κατάφεραν. Είναι κομβικό το σημείο του πέμπτου φάουλ του Γιάννη. Είναι στους 10 πόντους. Δεν υπάρχει φάουλ του Γιάννη. Επιθετικό. Είναι αμυντικό φάουλ και δύο βολές. Και μετά το πέμπτο φάουλ νομίζω ότι τους πήρε όλους από κάτω. Της δική μας ομάδας. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο παιχνίδι αυτό. Αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή, που μοιάζει πολύ δύσκολο, νομίζω ότι αυτή η απόφαση ίσως και να έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε ακόμα δύο και κάτι. Περιμένουμε να δούμε αν μπορείς να το ξαναπλησιάσεις εκεί το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Δηλαδή στους 8 με 10 πόντους. Κάπως να κλέψεις τη διαφορά, αλλά πλέον νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να μπει και κάτι. Μετά από αυτό το τρίποντο, για να μπει πρώτα το πάρουμε. Να το πάρουμε για να το βάλουμε, όχι να το πάρουμε γιατί το λέει, είμαι ελεύθερος και πρέπει να σουτάρω. Λοιπόν, Πρίντεζη βλέπω να έχει την μπάλα. Για δώσε λίγο Τζόνι πάλι, βάζει ένα καλάθι ο Πρίντεζης. Γρήγορα το βάλαμε. Τελευταίο δίλεπτο είναι το παιχνίδι. Πιέζουμε πάλι σε όλο το γήπεδο μας. Βγήκε η τρίτη περίοδο είναι η αλήθεια με το Θανάση μέσα. Ο Δήμιος της ομάδας έχει πετύχει 20 πόντους στα τρίποντά του. Αυτός μας έχει σκοτώσει. Αλλά χάσαμε και πολλές βολές, 10-18. Μποχάτσικ. Αυτός και βολές, χαράτολες. Έλα το rebound, το πάρεις φίλε. Μαζεύει ο Παπαπέτρου. Ο Μπάλβιν είναι μπροστά του, ο Σλούκας. Πάμε παιδιά να τρέξουμε τώρα λίγο, Ο Πρίντεζης είναι στο χαμηλό πόστο, με το Μποχάτσικ έχει πλεονέκτημα, ο Καλάθης στο πλάι. Πρέπει να το βάλουμε αυτό. Το βάλαμε. Στους 22, το βάλαμε. 7. Περάσανε 40 δευτερόλεπτα. 5-0 το κάναμε, 7 οι πόντοι. 1 και 21. Καλό. Καλό. Και το καλάφι του Πρίντεζη πριν που ήταν γρήγορο. Και αυτό το τρίποδο του καλάφι τώρα. Εντάξει. Μετά το time out πήραμε πράγματα. Αυτό χρειάζεται να πάρουμε κι άλλα. Σπαστικό που είναι. Γιατί? Γιατί σκούφτει το ρυθμό τώρα. Βέβαια. Μα τι σπαστικό. Εντάξει, είναι. Είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Λοιπόν, είμαστε συν 7, 1 και 21 πριν το τέλος. Κάτσε λίγο να δούμε. Ο Καλάθης έχει 22, Νομίζω ότι ο Καλάθης... 22. Ναι, ο Καλάθης πρέπει να κάνει, λέω εγώ, το καλύτερο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Δεν το θυμάμαι να έχει κάνει τόσο πολύ καλό παιχνίδι παλιότερα. Αν και βέβαια σε αυτά δεν είναι και πολύ καλός, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχω και τόσο. Λοιπόν... Έλα, άντε, μπορούνε. Λοιπόν, ο Καλάθης έχει 22 με 4 στα 8 τρίποντα, 5, 7 δίποντα. Έχει πάρει 5 rebound, έχει δώσει 6 assist. Έχει κάνει παιχνίδι Παναθηναϊκού ο Καλάθης, ο οποίος δεν πρέπει να έχει βγει καθόλου. Πρέπει να έχει βγει πολύ λίγο. Ναι, δεν θυμάμαι να βγαίνει. Ναι, και για τους Τσέχους είναι αυτός ο μας έχει σκοτώσει αυτός ο Μποχάτσικ με τους 20 πόντους και 4 στα 7. Έχει 13 ο Άουντα, έχει 11 ο Χρούμπαν. Λοιπόν, και φυσικά πολύ σημαντικό το 16-16 των Τσέχων από την γραμμή της φιλανθρωπίας και το 10-18 δικό μας. Λοιπόν, 1-21, πάλι είμαστε σε φάση άμυνας, πάλι σε διάθεση να πιέσουμε σε όλο το γήπεδο. Ήρθε και το πλοίο, όλα καλά, εδώ είμαστε, μην αγχώνεστε. Η πεντάδα της Τσεχίας, ο Καλάθης πάει για το κλέψιμο, σπάνε όμως το πρες. Ο Παπα-Νικολάου, ο Καλάθης, ο Σλούκας, ο Πρίντεζης και ο Παπαπέτρου. Σημαντικό να βγει αυτή η άμυνα. Σημαντικό. Έλα, τι πήραμε. Δεν την πήραμε. Πόσο έχουμε? 5. Οκ. Θα πάνε, ναι. Τώρα έχουμε το δικαίωμα. Στο τελευταίο δίλεπτο έχουμε το δικαίωμα και για τέτοιες φάσεις. Ζητάμε άμεσο replay. Μένουν 62 δευτερόλεπτα. 68-75. Αν μας δώσουν τώρα την κατοχή. Βάρ έχουμε, αγάπη. Δεν θέλουμε κανένα δώρο. Βλέπουμε κι εμείς όμως εδώ τι γίνεται. Ναι. Βλέπει και ο τηλεθεατής. Δεν το βλέπει μόνο. Το σωστό, της βάρ. Από εδώ δεν παίρνουμε χαμπάρι, βέβαια, τι γίνεται, παιδιά. Πάμε λίγο να αλλάξουμε την κάμερα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Εδώ θα φανεί από την κάμερα που είναι κάτω στην μπασκέτα, στη βάση της μπασκέτας. Κλέβει ο Καλάθης,
Ναι, είναι δικιά μας την μπάλα. Δεν είναι από πόδι του Σατοράνσκι έχει βγει η μπάλα, καλά λέει. Δεν πρέπει να το έχουν δει, για μας την μπάλα. 62 δευτερόλεπτα. Έχουμε δει μεγάλες ανατροπές. Ξαναβλέπουν και από εδώ. Τώρα ψάχνουμε. Έλα, μην το μιλάς πολύ. 62 δευτερόλεπτα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Έχουμε σιγμό. Ναι, και χάρη στον Πρίτεζη, ένα καλάθι από κοντά εξαιρετικό. Μια πάσα στον Νίκ, ο οποίος έχει 22 πόντους. Εδώ το βλέπουν και από την κάμερα της οροφής. Τώρα συνέχει βάλει μπάλα. Είναι κρίσιμο σφύριγμα. Όχι, Τσεχία. Ρε, εσύ είναι δυνατόν. Άλλα πράγματα βλέπουμε εμείς. Τι να πω. 68, ρε παιδιά, η μπάλα είναι δική μας. Δεν μπορεί να μην δίνει να δίνει την μπάλα στη Τσεχία τώρα. 5 δευτερόλεπτα, ας βγει η άμυνα. 68, τι ήταν αυτοί που δεν είδαμε εμείς, δηλαδή τυφλοί είμαστε. Θα μας βγει και η ψυχή μαζί. Επανέφεραν με τον Πέτερκα τώρα. Πέτερκα πετάει την μπάλα πολύ μακριά. Έλα, ρε φίλε. Να σου πω λίγο κάτι όμως. Αυτές οι λεπτομέρειες όμως, ρε παιδιά, τώρα σε παιχνίδι λεπτομεριών, αυτά παίζουν ρόλο. Εδώ έχεις την επίθεση εσύ. Και από το 7 μπορεί να πας στο 10. Και είσαι στο 5. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή έχει δώσει αυτό το 5ο φάουλ που έχει δώσει ένα το κούμπο και εδώ τώρα σε αυτή τη φάση δίνει την μπάλα στη Τσεχία. Και τρώμε καλάθι. Βασικά στον έφτασαν τον το κούμπο στα 5 φάουλ. Γιατί τώρα είναι δυνατόν. Γιατί από τα 5 ζήτημα να τα 2. Όχι, τα ημάτα από ό,τι βλέπω δεν έχει. Παίζουμε. Πάλι καλά. Για δώσε. Δεν πρέπει να πρόλαβα να το πάρει. Να μην είχαμε κιόλα, δεν ξέρω. Γκρούμπαν η επαναφορά. Λοιπόν, πάλι πιέζουμε. Εδώ η παγίδα μπορεί να βγει, όχι. Ο Σατονάσκι στη μεγάλη πάσα. Μποχάτσικ με τον Παπαπέτρου. Μπλοκάρει το Σατονάσκι ο Παπα-Νικολάου. Μποχάτσικ. Τώρα ο Σατονάσκι με τον Παπα-Νικολάου. 10 δευτερόλεπτα για του Τσέχου. Σατοράνσκι με τον Πρίτεζη. Σατοράνσκι. Με τον Πρίντεζη, Σατοράνσκι πέφτοντας, πετάει την μπάλα και ευστοχή. 72-77. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τώρα κάτι. Σταματάει το παιχνίδι. Σατοράνσκι ήταν ηγέτης για τον Μάου, του πριν στο χαμένο rebound την έβαλε μέσα. Τώρα εδώ σε ένα δύσκολο σου το τέλος της επίθεσης. Το έβαλε. Αν και νομίζω στην προηγούμενη φάση δεν έπρεπε την μπάλα την έχει τσεχεί, την έχουμε εμείς. Στο συν 9. Δεν νομίζω ότι έπρεπε την πάρει τσεχεί την μπάλα. Του είναι 7 μάλλον, συγγνώμη. Αν και τώρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι πάλι. Εδώ τώρα γιατί έχουμε ήδη τριπλέ, τι βλέπουμε. Το χρόνο μάλλον βλέπουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Το χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω βλέπουμε. Άρα παίρνουμε και 2,5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Okay. Πρέπει να έχουμε time out. Time out έχουμε λοιπόν. 77-72, συν 5 για την ομάδα, για την Εθνική Ελλάδας, αλλά είναι 24 δευτερόλεπτα και 2 να μένουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να αλλάξει κάτι. Αν και νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να φωνάξουμε και να διαμαρτυρηθούμε, γιατί και το 5ο φάουλ του Γιάννη είναι υπερβολικότατο. Έτσι, δεν υπάρχει φάουλ από τον Αντετοκούμπο, όπως και αυτή η φάση εδώ πριν, που παίρνουμε την κατοχή στο συν 7 με 1 λεπτό να μένει και έχουμε την πιθανότητα να πάμε στους 9 ή στους 10. Η μπάλα δίνεται, εγώ νομίζω, λανθασμένα στη Τσεχία και μπαίνει το καλάθι από τον Σατονάση και το συν 7 γίνεται συν 5. Και πάμε στα 5 δευτερόλεπτα. Δεν έχει βγει ακριβώς, είναι αυτό που λέμε με τον Χρήστο τώρα, ότι δεν γίνεται η μπάλα να έχει βγει το χέρι του καλάθι, διότι ο καλάθι έχει κατεβάσει το χέρι του πάνω στην μπάλα και η μπάλα φεύγει από την άλλη πλευρά. Έχει χτυπήσει πάνω στο πόδι του Σατονάση. Αλλά οι διαιτητές, βλέποντας και το instant replay, δίνουν την μπάλα στη Τσεχία και δεχόμαστε το καλάθι από τον Σατονάση. Λοιπόν, κάτσε να μου πώς θα λήξει το παιχνίδι. Εδώ θέλουμε ένα γρήγορο τρίποντο. Δεν υπάρχει τώρα επιλογή εδώ δίποντο και τέτοια. Γρήγορο σου για να πάμε στους 8. Τι προλαβαίνεις πάλι. Και πάλι μετά να πας με φάουλ. Αλλά Γιάννης απογοητευμένος λίγο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω η φάτσα του Γιάννη τα λέει όλα. Ναι. Λοιπόν, 27 δευτερόλεπτα απομένουν και 2 δέκατα. Διευθυντής FIBA πήγε στην baseline. Ενώ μετά από τα ημάτω έχουμε δικαίωμα να επαναφέρουμε από τα 8 μέτρα. Φωνάζει ο καλάθις. Τι είναι αυτά τους λέει. Τι είναι αυτά, δεν ξέρετε ούτε τον κανονισμό. Από 65% βολές στο τουρνουά. Ο διαιτητής περίμενε μόνος του, δεν το δίνει το πλάνο σκηνοθέτης. Περίμενε μόνος του στην baseline, ενώ ο καλάθις είχε στηθεί στα 8 μέτρα. Είναι ήδη οι διαιτητές που δώσανε 2 φάουλ που δεν έγιναν. Είναι αλήθεια, είναι. Καλά λέει. Δεν μπορεί να σφυρίζει 2. Είχαμε πει από την Τζίγκα αυτά ότι δεν είναι όλοι οι διαιτητές στο επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου. Baseline out. Βεβαίως και θα πάει μπάλα στα 8 μέτρα, αν είναι δυνατόν. Η αντιπροσωπευτικότητα από όλες τις χώρες και τις υπήρους κάνει κακό σε αυτό το επίπεδο. 27 δευτερόλεπτα, 72-77.
Καλάθης για τον Σλούκα. Δίνει σκηνό θανάστα του δοκούμου. Σλούκα περνάει από το Σατοράνσκι. Στέκεται, εκτελεί για 2. Μέσα 72. Συν 7. 79. 21 δευτερόλεπτα. Πρέπει να κάνουμε φάουλ. Τώρα το κάνει ο Παπα-Νικολάου. Δεν έχουν χάσει καμία βολή. Δεν έχουν χάσει. Τι χάσουν τώρα. Τι χάσουν τώρα. Ποιο είναι ο Χρούμπαν. Δύσκολο. Περίληπος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, 72-79, το συν 7 δεν αρκεί, θέλαμε συν 12. 20 δευτερόλεπτα, ναι, είναι... 20 και 3 δέκατα. Τα έχουμε ζήσει αυτά εμείς αγάπη, με το Basketball Champions League. Είναι, όταν έχεις να καλύψεις διαφορά στο μπάσκετ, είναι πολύ περίεργα τα δεδομένα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή εκεί που λες ότι το έχω, ναι. που φτάνεις στη διαφορά, μπορεί να την περνάς και λίγο. Μέσα ωραία, όπα αμέσως ένα σούτ, ένα καλάθι από εδώ, από εκεί, κάτι να γίνει, σου χαλάει τη ψυχολογία. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία αυτή τη διαφορά. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και τώρα η διαφορά δεν είναι μικρή. Η 12 πόντι δεν είναι μικρή διαφορά. Δεν είναι 4-5. Που με μια-δυο επιθέσεις το κάνει. Έβαλε και τις δύο παλίκαρος. Τίποτα. 18-18. Η Τσέχη. Σήμερα πρέπει να τις βάλουν όλοι. Καλά, πάλι πάει μέσα. Το βάζει. 14 θέλω το δεδομένο. 14-7. Ο Χρούμπαν στην επαναφορά. Ο Θανάσης Κωνσταντίνος. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Για να ροντέω. Δεν έγινε όμως. Έγινε στο Χρούμπαν. Άλλα δύο βόλες. Πέρασαν. 4 δευτερόλεπτα. 18 στις 18 έχουν. Παραδείχθηκε πριν δεις ότι έκανε λάθος. Θα βγάλει φάουλ εκεί. Πάτε και ώρα. 74-81. 10,6 δευτερόλεπτα. Τι να χάσει. Δεν έχει χάσει τίποτα αυτό τώρα. Τώρα θα χάσει. Κάνε δύο. Δεν χάνει τίποτα. Έχουν πει όλα, είναι απίστευτο. 75-81. Έφτασε τους κοστούς, 19 στις 19 βόλες για τους Τσέχους. Μέχρι την πρώτη. Τώρα παιδιά εδώ. Όπως το είπε, τι να το κάνεις. Τι κάνει ο Καλάθης, ρε παιδιά. Ένα κλέψιμο και ένα τρίποντο, ρε Βαγγέλιο Άνου, τι... Δεν ζητάς και τίποτα, οκ. Εντάξει. Πόπο με τον Πάχη, ρε παιδιά. Προλαβαίνουμε όμως, παιδιά, χάνει τότε, χάνει τις δύο βολές, 0-2. Μετά κάνουμε... Και σουτάρουμε τρίποντο. Το βάζουμε και περνάμε. Κι όμως, 75-84, στο συν 9 η Ελλάδα, θέλαμε 12 πόντους. Ξανά... Ο καλύτερος παίκτης τους, ο Μποχάτσικ, με τους 23 πόντους και με τις 3-4 βολές. 19 στις 20 συνολικά η Τσέχη. Όλο το γήπεδο είναι με την Ελλάδα. 4,6 δευτερόλεπτα ακόμα. Χάστε, ρε φίλε. 75-84. Χάστε, ρε φίλε. Μποχάτσικ μέσα η πρώτη. Ρε, τι να χάσει. 76-84. Πλέον δεν μπορούμε ούτε με τρίποντο να πάρουμε την πρόκληση. Θα πάρουμε την νίκη, αλλά... Δεν θα πάρουμε την πρόκληση. 4,6 δευτερόλεπτα από Χάτσι. Εύστοχος. 77-84. Καλάθης. Baseball pass από Παπα-Νικολάου. Τρίποντο. Άστοχο. Τέλος. Τέλος αγώνα. 77. Δεν τα καταφέραμε. Αντίο στους 16. Δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορείς να πεις κάτι για τα παιδιά που προσπαθήσανε. Το παλέψανε. Το πήγανε μέχρι και το πήγανε. Δικαιούνται να φωνάζουν για φάσεις. Και για το πέμπτο φάουλ του Γιάννη, το οποίο ήταν πάρα πολύ υπερβολικό. Και για εκείνη τη φάση που εγώ επιμένω και λέω ότι είναι σημαντική με την μπάλα να πηγαίνει σε εμάς και να έχουμε την ευκαιρία να πάμε στο συν 9 ή στο συν 10 και ξαφνικά να πηγαίνει στους 5. Με φάση καθαρή στο ένα λεπτό που θα πρέπει να πάει μπάλα σε εμάς. 84-77, αποχαιρετάει η Εθνική. Θα πέσουν τώρα όλοι να φάνε τους πάντες. Γνωστά πράγματα. Νομίζω πάντως ότι εγώ έτσι κι αλλιώς τον πήχη τον είχα βάλει μέχρι τα προημιτελικά ως το στόχο της Εθνικής. Δεν τα κατάφερε σίγουρα. Έχουν να γίνουν πολλά πράγματα για να αλλάξει η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε λίγο ώρα, Χρήστο. Όχι, διάλειμμα. Λοιπόν, κάτσαμε να πάμε διάλειμμα να παίξουμε την μπάλα μας, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα παρέα με τα NAC, όπου βρίσκεται ό,τι θέλετε για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, αλλά πολλά είναι και τα καταστήματα και τη Μυστική Μαρσοτέλου στο νέο κατάστημα. Και πλατεία για Σοφίες και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρες Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε τις επιλογές σας και έρχονται πολύ εύκολα στον χώρο σας. Θα πάμε στο διάλειμμα παρέα και με τα Data Labs. Τα Data Labs τα οποία είναι μαζί μας, κέντρο διαβίου μάθησης. Υπάρχουν πολλά σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά.
και στην πληροφορική. Τηλέφωνο 2310 22 29 62, datalabs.edu.gr, ό,τι θέλετε να δείτε για πληροφορίες για τα datalabs, και μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία του στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ΠΑΟΚ 24. Πριν, όπως καταλάβατε, συνεθήκαμε και με την ΕΡΤ για να ακούσουμε λίγο ό,τι γινόταν στο παιχνίδι της Εθνικής με την Τσεχία. Δεν τα καταφέραμε. Παρά την νίκη με 84-77, ήρθε ο αποκλεισμός από τα προημιτελικά. Βέβαια, όπως ξέραμε, θα έπρεπε και η Βραζιλία να χάσει από τις ΗΠΑ αν καθαρίζαμε το συν 12. Σήμερα, βέβαια, αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη το να κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι τους Αμερικάνους. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν καταφέραμε εμείς να καλύψουμε διαφορά με τη Τσεχία και δεν συνεχίζουμε στα προημιτελικά, στον οποίο, ο οποίος στόχος, λέω εγώ, ότι ήταν ο στόχος Εθνικής. Στα δικά μου τα μάτια. Καταλαβαίνω στο social media ότι έχει ξεκινήσει λίγο το πανικό. Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Ο κακός προπονητής πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έβαλε τον Τάδε τότε, γιατί δεν έβαλε τον άλλο τότε. Γιατί δεν μπήκε ο Θανάσης νωρίτερα. Ναι, οκ. Αλλά εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Το περιμέναμε και το ξέραμε. Στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την πρόκριση, δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα άλλο από στατιστικά. Czech Republic, free throws 21-22-95%. Greece free throws 10-18-56%. Ναι. Με 8 βολές μέσα. Είχαμε διαφορά, Χρήστο, 15 πόντων. Απλά πράγματα. Θα κερδίζαμε 92-77 και θα είχαμε περάσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για διαφορά των πόντων όταν πρέπει να την καλύψει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εκεί που λες ότι το έχεις, εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο με το Θανάση, με την άμυνα, κλεψίματα και όλα αυτά, καταφέραμε να το φέρουμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε. Αντέδρασαν οι Τσέχοι. Ήρθε το πέμπτο φάουλ το Κούμπο που ήταν πάρα πολύ αυστηρό, που χάλασε την ψυχολογία, και στο τέλος για μένα, για εκείνη η φάση που λέγαμε με το instant replay, κατοχή για την Ελλάδα δίνεται στη Τσεχία, είμαστε στο συν 7, έχει ένα λεπτό ακόμα, έχουμε την επίθεση, μπορούμε μάλλον να πάρουμε την επίθεση για να πάμε μέχρι το συν 10, αλλά η μπάλα δίνεται λαθασμένα στη Τσεχία όπως φάνηκε από το replay, και το συν 7 γίνεται συν 5, και κάπου εκεί νομίζω ότι τελειώνει η υπόθεση. Τέλος πάντων, κάτι έλεγες πριν και τα αφήσαμε με την Εθνική για τον ΠΑΟΚ. Ότι ουσιαστικά περιμένουμε τα πρώτα φιλικά. Ναι, τώρα από εδώ και πέρα είναι τα φιλικά για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Το καλό είναι ότι όλοι όσοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες προπονούνται κανονικά, δηλαδή δεν έχει προκύψει κάποιο είτε μικρό πρόβλημα είτε πρόβλημα στην προετοιμασία. Και σιγά σιγά μέσα από τα φιλικά να δούμε πώς μπορεί να μονταριστεί αυτή η ομάδα. Για μένα είναι μεγάλος βαθμός δυσκολίας του Φλεβαράκη σε αυτό το κομμάτι. Το γρήγορο μοντάρισμα δεν είναι εύκολο. Το να πρέπει να μοντάρεις 7 καινούριους παίκτες, 6 από αυτούς Αμερικανοί, ξένοι, συν τους ήδη υπάρχοντες, είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά δύσκολη. Και γενικά, όπως έχω πει, εφόσον όλα πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ και λειτουργεί κανονικά μέσα στη σεζόν, που είναι ζητούμενο, ακόμα δεν είναι δεδομένο, το να λειτουργεί κανονικά, νομίζω ειδικά στην αρχή θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι έτσι λίγο να βρεθούν όλοι μεταξύ τους, ο καθένας τι κάνει μέσα στο γήπεδο, τα χαρακτηριστικά πώς θα τα συνθέσει ο Φλεβαράκης. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, βέβαια στο μπάσκετ είναι συνηθισμένο το να αλλάζουν αρκετοί παίχτες μέσα στη, είτε το καλοκαίρι είτε μέσα στη σεζόν. Αλλά ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να περιμένω από τον ΠΑΟΚ την πρωταγωνιστική μέσα στο παλέ με τον Άρη να είναι, ξέρω εγώ, στο 70%. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι ούτε στο 50%. Όσον αφορά το τι μπορούμε να δούμε αγωνιστικά από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Έχει αρκετό ενδιαφέρον η επιλογή των παιχτών που έχει κάνει. Και μένει να τους δούμε μέσα στο παρκέ σιγά σιγά τι θα έχει, τι αδυναμίες θα έχει, τι καλά θα έχει. Όλα αυτά που μόνο μέσα από το παιχνίδι μπορείς να τα καταλάβεις και να έχεις έτσι πιο σίγουρη εικόνα. Και εντάξει, από εκεί και πέρα διαρκείας, Διαρκείας, παιδιά, όσο μπορεί ο καθένας, βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεπεραστεί τα περσινά. Δεν είναι κανένα τρέλο νούμερο, δεν είναι ότι πέρσι είχε 3.000 και φέτος έχει 5, αλλά και πάλι κάτι λέει και αυτό. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ, στις φορές μιλάμε και στο τηλέφωνο, ότι οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί την κατάσταση. Οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει ο καθένας από το δικό του κομμάτι να στηρίξει όπως μπορεί.
κάποιος επιχειρηματίας, κάποιος παοξής που είναι πιο καλός οικονομικά, πιο καλά οικονομικά και μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι το χορηγικό. Ο οπαδός ο απλός μπορεί να πάρει το διαρκείας του. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση σε αυτό το κομμάτι και βλέπω, και είναι σημαντικό αυτό, ότι στο κομμάτι των διαρκείας αυτή η κινητοποίηση δεν έγινε τότε τις πρώτες μέρες και σβήνει στην πορεία, συνεχίζεται. Καλό είναι να συνεχιστεί παραπάνω, μακάρι ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε νούμερα τέτοια που να τον βοηθήσουν κιόλας πολύ, πολύ περισσότερο στο οικονομικό κομμάτι, αν και μέχρι τώρα το να πλησιάζει τα χίλια διαρκείας, ας πούμε, είναι ένα ποσό για αυτόν τον ΠΑΟΚ που είναι σημαντικό. Είναι ένα ποσό που τον βοηθάει και είναι ποσό ρευστό, έτσι. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά και την κατάρτιση, να το πω έτσι, της διοίκησης, της καινούργιας, με τα τρία καινούργια πρόσωπα μέσα και τους τρεις προηγούμενους και τον εκπρόσωπο του Ραστέχνη, την Επταμελή, από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να αρχίσει να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο επαγγελματικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το marketing. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να αυτολειτουργεί. Μέσα από τον κόσμο του, μέσα από χορηγίες, μέσα από κάποια έσοδα τα οποία μπορούν να προκύψουν, πρέπει να βρει τον τρόπο του να λειτουργεί για να μην ξαναζήσει καταστάσεις που έζησε πέρσι. Να μην ξαναζήσει καταστάσεις, να παίζει παιχνίδια με 6 επαγγελματίες παίκτες και 6 έφηβους. Να μην ξαναζήσει καταστάσεις, παίκτες να μην έχουν πάρει, ξέρω εγώ, χρήματα από την αρχή της σεζόν. Αν και βέβαια ο προγραμματισμός έχει γίνει φέτος. Εντάξει, μιλάμε για ένα budget, όπως καταλαβαίνετε, στα μισά από τα περσινά, το οποίο προφανώς και έχει αντίκτυπο στο αγωνιστικό. Έτσι, μπορεί να λείπουν τέλος πάντων πολλές στιγμές ποιότητας, ας πούμε, και να χαμηλώσει λίγο το επίπεδο αυτό. Αλλά όταν το εξωαγωνιστικό έχει στο εξωαγωνιστικό τόσο μεγάλο πρόβλημα, θα μειώσει κάτι και από εκεί. Έτσι, το λέω γιατί είδα, ας πούμε, όταν έγιναν οι κινήσεις περισσότερες και ανακοινώνονταν ότι και η ομάδα που γίνεται και θα μπει στην, ξέρω εγώ, θα διεκδικήσει πράγματα και όλα αυτά. Μακάρι να το κάνει. Μακάρι. Μακάρι η ομάδα να βρει ρόλους, χημεία και να παίζει ωραίο μπάσκετ και να μπορεί να διεκδικεί πράγματα. Και τα γύρω-γύρω της να λειτουργούν έτσι, ούτως ώστε αυτό που θα ενδιαφέρει τον Τζεκουάν Λιούις, τον Άνταμ Σμιθ και τον Ζέιν Νόουλς, έτσι, να είναι το μπάσκετ και τίποτα άλλο. Να είναι το ότι έπαιξαν την Τετάρτη και χάσανε και πρέπει να βελτιωθούμε το Σάββατο. Μακάρι να είναι έτσι. Γιατί πέρσι όλη τη χρονιά αυτό δεν γινότανε. Ναι, να ηρεμήσει λίγο. Ακριβώς. Υπήρχαν πολλά άλλα θέματα στο κεφάλι του καθενός που το αγωνιστικό έμενε απ' έξω. Δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό το κομμάτι το γύρω-γύρω να είναι καλά, ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται στο αγωνιστικό. Και μακάρι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν, μακάρι το λέω ειλικρινά, στη σεζόν που θα ξεκινήσει τέλος του μήνα, να είναι αγωνιστικό. Ναι. Μακάρι. Το πρόβλημά μας να είναι γιατί δεν κόλλησε, ξέρω εγώ, ο τάδε παίκτης με την ομάδα. Έτσι. Μακάρι να είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτά λύνονται μέσα στην πορεία της σεζόν. Τα εξαγωνιστικά όμως όταν έχεις τέτοιο θέμα, δεν λύνονται τόσο εύκολα. Λοιπόν, αυτά με τον μπασκετικό, ναι. Θα πάμε να κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα mm-hmm. με τον Εύρο Γραφείο Σωματείου Κρεπολών Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Καϊκή. Με αφορμή το event που λέγαμε και πριν που θα γίνει την Κυριακή στην έκθεση στις 6.30 στο περίπτερο 8. Καλεσμένοι όλοι είστε στο πιο κοσμικό γεγονός της πόλης. Θα σας βάλουν πραγματικά στο κόλπο να μαθαίνετε λίγο τι ισχύει για το κρέας, τι είναι, τα πάντα όλα αυτά μάθετε εκεί. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω ιδέα και θα πάω, νομίζω ότι θα φύγω και θα ξέρω. Θα έχω μια εικόνα για το τι αγοράζω, τι πρέπει να αγοράζω, τι είναι καλό, τι είναι για το κάθε φαγητό. Αν σου αρέσει η μαγειρική, πραγματικά την Κυριακή πρέπει να είσαι εκεί, στο περίπτερο 8. Θα πάμε τώρα στον Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Πολύ καλά, ευχαριστούμε την εκπομπή σας. Α, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον κόσμο. Κώστα, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω καμία ιδέα από μαγείρεμα όλα αυτά, ωραία. Αλλά ο Σταύρος μου έλεγε εκτός από το πρωί ότι αν έρθω την Κυριακή θα τα μάθω όλα. Λοιπόν, Σταύρος, γιατί του έχουμε πει πέντε πράγματα και γνωρίζει, ήταν ναι. Διαβασμένος δηλαδή. Ναι. Το Σωματείο Κροπολών μου Θεσσαλονίκης έχει μια συνεχή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έτσι και φέτος, πιστοί στο ραντεβού μας, την Κυριακή η παρουσία μας κορυφώνει μεγάλη εκδήλωση, έξω το περίπτερο 8, στις 6.30 ώρα, όπου θα παρουσιάσουν την εκδήλωσή μας ο Γιάννης Σερβετάς με τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο. Ναι.
γνωστοί φαντάζομαι σε όλους. Είναι άνθρωποι που σε εκτιμήσεις από τον κόσμο και το κοινό της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε την εκδήλωσή μας, που είναι μια εκδήλωση όπου οι κροπόλες θα δείξουν την υψηλή τεχνική με την οποία χειρίζονται τα κρέατα. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα το εξηγήσω και παρακάτω. Mm-hmm. Στη συνεργασία με την Βρέσχη Αρχιμαγείρων θα μαγειρέψουμε και θα φτιάξουμε πολύ όμορφα πιάτα που για όλους, για τον κόσμο εκεί πέρα να τα δει. Mm-hmm. Είναι ένα πάντρεμα δηλαδή κρεοπολικής τέχνης εκεί. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το κροπολείο εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να απαντήσει προκλήσεις των καιρών. Ποιες είναι οι προκλήσεις των καιρών? Είναι η έλλειψη χρόνου για την οικοκυρά, που πλέον οι περισσότεροι εργάζονται με τα παιδιά και με αυτά είναι πολύ δύσκολο να πάρουν τη διαδικασία του μαγειρέματος όλοι από την αρχή. Ναι. Έτσι λοιπόν οι κρεοπόλες έχουν προχωρήσει στο παρασκευασμα, που είναι αλφα ποιότητας κρέατα μαριναρισμένα έτοιμα να μαγειρευτούν, που διευκολύνουν την οικοκυρά να μειώσει το χρόνο του μαγειρέματος χωρίς να χάσει καθόλου το ελάχιστο από την απόλαυση, από την ποιότητα που θα έχει στο πιάτο της. Και ουσιαστικά... Όλα αυτά λοιπόν, σήμερα κομμάτι-κομμάτι. Κώστα, σε χάνουμε λιγάκι με το σήμα, αν μπορείς να θεραπεύσεις ένα μέρος. Νομίζω. Κάπως. Ναι, τώρα είμαι σε ένα μέρος. Τώρα σε ακούμε. Γιατί κόλλησε λιγάκι. Ναι. Πείτε μου. Αυτό που έλεγες εσύ, ότι ουσιαστικά θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη την Κυριακή. Ναι, αυτά την Κυριακή θα γίνει επίδειξη που θα σας δείξουμε πόσο σημαντικό είναι ένα κρέας να κόβεται σωστά, mm-hmm, και πώς μία λάθος κοπή μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα ενός κακού πιάτου. Ναι. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Θέλω να τονίσω ότι τα μέλη του σωματείου μας είναι 2 και 3 γενιές στο επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν έχουν τελειοποιήσει την τεχνική αυτή. Και παράλληλα το Σωματείο Κροπολών με τα τελευταία 4-5 χρόνια με μια σειρά σεμιναρίων έχει κάνει τον Κροπόλη μαγειρικό σύμβουλο και έναν σύμβουλο της νοικοκυράς. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι πολλές φορές σε βοηθάει κιόλας. Σε καθοδηγεί. Προφανώς σε καθοδηγεί. Σου λέει πώς να το μαγειρέψεις. Σου λέει πόση ώρα πρέπει να ψηθεί ή να βράσει οτιδήποτε άλλο στο φούρνο το κρέας, έτσι ώστε να έχεις και εσύ ένα τέλειο αποτέλεσμα στο πιάτο σου. Mm-hmm. Όλα αυτό φαίνεται βέβαια και νούμερα, λίγο να μπω λίγο και στις λεπτομέρειες. Πρέπει να ξέρετε ότι τα κροπολές κερά το κομμάτι, το μερίδιο της αγοράς που λέμε όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος, και αυτό έχει να κάνει με το δεσμό του καταναλωτή με το κρεοπόλη της γειτονιάς του, mm-hmm, που τον εμπιστεύεται εδώ και τόσα χρόνια και συνεχίζει να είναι πελάτης του. Ναι. Mm-hmm. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη σχέση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί είναι βοηθάει και τον σχέση. Νέο κόσμο ή όποιον δεν ξέρει. Ναι, όσοι έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι μπορούν να φανταστούν όταν ξεκινάνε να τρώνε που πηγαίνουν στην Κροπόλη και λέει θέλω να μας χαράκι το παιδί και τα λοιπά. Αυτό για μας είναι υπέρτατη τιμή να εμπιστεύεται κάποιος το μεγάλο μας μόρου σε εμάς. Και γι' αυτό τιμούμε και ανταποδίδουμε στους καταναλωτές μας και στους πελάτες μας αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Να έρθουμε όλη την Κυριακή να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα και να μάθετε εσείς, να μάθουμε και εμείς από εσάς και να δούμε νέα πράγματα. Η εκδήλωση έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις που δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή, ναι, να τις πω, γιατί καλό είναι να έρθετε όλοι εκεί να το δείτε, όλο το κουβάρι να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σας. Βεβαίως, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα για όλους και για οικογένειες και για νέους ανθρώπους και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει αυτό το event. Νομίζω ότι θα έχει και πολύ κέφι. Με τους ανθρώπους που βλέπουν. Ναι, έχουν ένα ιδιαίτερο χιούμορ και οι δύο να παρουσιάσουν πράγματα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, σίγουρα. 6,5 ώρα έξω. 6,5 ώρα έξω το 8, την Κυριακή 15 του μηνός, την τελευταία Κυριακή της έκθεσης που λέμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά. Τέλεια. Βεβαίως θα είμαστε όλοι εκεί. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη γενικότερα. Και να ακολουθήσουμε και άλλα τέτοια event. Εμείς εδώ είμαστε. Και εσείς και άλλη επιτυχία. Τώρα, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία ότι είμαι σε αθλητική εκπομπή και να πω να εκφράσω τις αγαπητές μου και τις διεθνικές ομάδες. Δεν σε ακούσαμε μόνο σε αυτό το τελευταίο, να. Ναι, να εκφράσω τις αναχώρια μου και για τις δύο εθνικές ομάδες, και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Ναι, στο μπάσκετ έγινε μια μάχη μεγάλη, η αλήθεια τώρα, αλλά δεν ήμασταν πολύ τυχεροί. Δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση.
Να είστε καλά και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε λίγα πράγματα για το event αυτό το πολύ ωραίο που θα γίνει την Κυριακή στην έκθεση. Έξω από το περίπτερο 8 στις 18:30. Νίκος, επειδή νιώθεις από το φαγητό, νομίζω ότι θα... Εκεί θα είμαστε. Θα είσαι ένα πρόσωπο που θα θέλει να πάει εκεί. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαστε. Εμένα θα με βάλουν λίγο στο κλίμα γιατί δεν, γενικότερα. Να σε βοηθήσουμε, ρε αγάπη, εντάξει. Σιγά, θα μου βοηθήσετε. Ναι, ναι. Φτάσαμε και στο τέλος, λοιπόν. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν τα ΝΑΚ. Με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Είναι πολλά και τα καταστήματα και πλατεία για Σοφίες και με Mediterranean Cosmos. Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε τις επιλογές σας μέσω ίντερνετ και έρχονται πολύ εύκολα και γρήγορα στον χώρο σας. Μαζί μας είναι και τα Data Labs και σήμερα. Με σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, στην πληροφορική, πολλές επιλογές. Αν θέλεις να γίνεις expert. Τα Data Labs είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις. 22-29-62 το τηλέφωνο και datalabs.edu.gr η ιστοσελίδα στο ίντερνετ και τα γραφεία στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Βγήκε και η προπόνηση από ό,τι βλέπω. Να δούμε αν προκύπτει κάτι από εκεί. Να μας βοηθήσει λίγο εδώ το κινητό για να μπούμε να δούμε τι έγινε. Η προπόνηση ήταν νωρίς το πρωί και σιγά σιγά επιστρέφουν και οι διεθνείς. Στην τελική ευθεία για την επανέναρξη, λέει ο ΠΑΟΚ. Και ξεκινάει σιγά σιγά η προετοιμασία ουσιαστικά για το παιχνίδι του Σαββάτου. Κρέσπο και Ακπόμ προπονήθηκαν κανονικά. Οπότε είναι ένα καλό νέο αυτό και για τους δύο και ουσιαστικά είναι στην διάθεση του Φερέιρα κανονικά. Ο Βαρέλα έκανε και σήμερα ατομικό υψηλής έντασης όμως, ανεβάζοντας στροφές. Και από εκεί και πέρα, Καντουρί και Αουγκούστο συνέχισαν τις θεραπείες τους, με τον Καντουρί να ανεβάζει ρυθμούς σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ. Τακτική και δουλειά στη φυσική κατάσταση και σήμερα το πρόγραμμα και αύριο επιστροφή το πρωί στη Μεσήβρα 10:15. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Δεν το συνδυάσαμε πρόκληση εθνική, τι να κάνουμε, ό,τι μπορούσαμε και εμείς, παλέψαμε, παιδιά. Κοντά φτάσαμε, αλλά δεν. Έτσι. Δεν πειράζει. Οπότε αύριο, αγάπη. Νίκο, αύριο. Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννάκη, βλέπω να μιλάει. Ωραία. Λοιπόν, αύριο ξανά εδώ πάω 24 χωρίς εθνική ομάδα αυτή τη φορά. Μπάσκετ, έτσι πετύχαμε πάνω στην ώρα μας σήμερα. Εσείς μένετε στο Λίμπερο, τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 12 πάω 24.